Καλό μεσημέρι, καλή Κυριακή, καλώς ήρθατε στο Magazine Life. Νομίζω ότι σιγά σιγά πλησιάζουμε τις γιορτές, τουλάχιστον το κρύο που έχει έξω και οι θερμοκρασίες αυτό μας δείχνουν. Τώρα η διάθεση, αυτή προσπαθούμε να τη φτιάξουμε, δύσκολο είναι αυτές τις εποχές, αλλά εμείς θα προσπαθήσουμε να δούμε την κούπα, μάλλον δεν θα πω το ποτήρι με το νερό, αλλά την κούπα με το τσάι, γιατί κάνει κρύο έξω, μισό γεμάτη και όχι μισό άδεια. Πάμε να ξεκινήσουμε τα θέματα μας για σήμερα. Πριν όμως θέλω να σας θυμίσω τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, το 211-55-55-50, για να επικοινωνήσετε μαζί μας για όποιο θέμα έχετε, για σχόλιο που θέλετε να κάνετε και ασφαλώς για να παίξουμε μαζί το μουσικό quiz με τον Στέφανο, γιατί και σήμερα έχουμε πολλά δώρα να σας δώσουμε. Και ασφαλώς, μην ξεχάσουμε το μεγάλο δώρο που έχουμε για σας, που θα το κληρώσουμε στις 5 Ιανουαρίου εδώ στην εκπομπή. Από όλες τις συμμετοχές, δηλαδή από όλα τα τηλέφωνα που θα δεχθούμε στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, είναι μία εντυχισμένη κουζίνα από την εταιρεία Grupo Cucine, αξίες 2.000 ευρώ, συν όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Αυτό είναι το μεγάλο μας δώρο για εσάς. Εσείς καλείτε στο τηλέφωνο που σας είπα προηγουμένως και βλέπετε τώρα και στην οθόνη σας για να συμμετέχετε σε αυτό το διαγωνισμό. Και πρέπει να πω ότι οι συμμετοχές από χθες ήταν ήδη πολλές και χαίρομαι γι' αυτό, γιατί η κάθε συμμετοχή μπαίνει σε αυτή τη γυάλα που έχω εγώ εδώ μπροστά μου με ένα φακελάκι, μικρό φακελάκι με τα στοιχεία σας και στην εκπομπή στις 5 Ιανουαρίου θα κληρώσουμε τον ή την τυχερή. Θέλω να καλησπερίσω δίπλα μου την κυρία Νίνα Βλάχου, συνάδελφο δημοσιογράφο, αλλά και αντιδήμαρχο του Δήμου Κηφισιάς. Καλησπέρα και χαίρομαι πάρα πολύ που είσαστε και δημότης μας. Διευθυμένετε στην Εκάλη. Και ακριβώς το κανάλι εδώ είναι δημότης και το κανάλι. Αλλά άλλο το κανάλι και άλλο το πρόσωπο. Λοιπόν, εμείς θα πούμε όμως και για τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Δήμοι των Βορείων Προαστίων, γιατί πολλές φορές το όνομα και η φήμη ξεγελά. Βεβαίως. Και αυτό θα είναι κάτι που θα το συζητήσουμε στη συνέχεια, συμφωνώ γιατί απόλυτα. Πολλές φορές νομίζω έτσι το όνομα και η φήμη διαφέρουν πάρα πολύ από την πραγματικότητα και από ιστορίες που δεν διαφέρουν καθόλου με άλλους δήμους και άλλες περιοχές. Αρκεί να σας πω ότι πολλές φορές λένε, έλα τώρα Νίνα, τι ανάγκη έχετε εσείς εκεί πάνω στην Κηφισιά που έχετε τις ψηλές μάντρες με τα ψηλά τείχη, με τους πλουσίους, πλουσίους. Και δεν είναι. Πραγματικά είναι οξύμορο τελικά αυτό. Και δεν είναι τώρα, ναι, καθεν ήταν. Γιατί η πόλη, κάθε πόλη, είναι πολυσυλλεκτική. Δηλαδή έχει. Οι μεγάλες μάντρες, κυρία Βλάχου, κρύβουν μεγάλες ιστορίες επίσα τους και το ξέρετε πολύ καλά. Και δεν είναι μόνο εδώ, τώρα, υπάρχουν παντού. Βέβαια, έχουμε δει και πολλούς που από τα μεγάλα σπίτια και τις ψηλές μάντρες έχουν πάει σε πολύ ψηλότερες και έχουν περάσει το προάβλο του Κορυδαλού και άλλα πολλά. Έτσι, είναι και αυτά. Και σίγουρα όμως θα συζητήσουμε και γι' αυτό, γιατί είστε ειδικός και γνώστης του θέματος αυτού. Πολύ ευχαριστώ. Τώρα όμως θα ξεκινήσουμε με κάτι άλλο που έχει να κάνει με τα Χριστούγεννα και επειδή είπαμε ότι τουλάχιστον αφού εμείς δεν έχουμε αυτή τη λάμψη των Χριστουγέννων που ζουν άλλες οικογένειες και δεν μιλάμε τώρα για όποια και όποια οικογένεια βγήκε, αλλά για την βασιλική, για την βασιλική οικογένεια της Αγγλίας. Όπου ο μικρός πρίγκιπας George Alexander Louis, όπως ονομάζεται, αυτό είναι το ολόκληρο το όνομά του. Νεογέννητος. Ναι, ακριβώς νεογέννητος. Νομίζω ότι έχει πολύ περισσότερα ονόματα. Γιατί τα έκανα σύντηση. Είναι Prince George Alexander Louis. Έτσι, μπράβο, αλλά το είπατε έτσι λίγο. Το είπα λίγο. Ο οποίος λοιπόν μικρός πρίγκιπας ετοιμάζεται να περάσει τα πρώτα Χριστούγεννα με την οικογένειά του στο παλάτι τους. Ο μπαμπάς Βίλιαμ, η μητέρα Κάθριν ή Κέιτ Μίντλετον, όπως βλέπετε και στις φωτογραφίες, είναι και ο θείος Χάρι, η Queen Elizabeth και περνούν πάρα πολύ ωραία. Βλέπετε τραπέζι, χριστουγεννιάτικα δέντρα. Ο Χάρι έχει ντυθεί και Άι Βασίλης. Ο Χάρι είναι αυτός. Ναι, ο Χάρι. Μες στην καλή χάρη. Μες στην καλή χαρά. Λοιπόν, όποιος το δει βέβαια, θα πιστέψει ότι είναι πραγματική οικογένεια. Δεν είναι όμως. Τι? Είναι σωσίες και είναι μια φωτογράφηση η οποία έχει κάνει η Άλισον Τζάκσον και έχει βάλει ηθοποιούς που μιμούνται τη βασιλική οικογένεια. Και σου δείχνει πώς
Λοιπόν, και εγώ έπεσα στην παγίδα σου τώρα, έτσι. Και εγώ έπεσα στην παγίδα σου. Εγώ νόμιζα τώρα ότι θα μου παρουσιάσει όντω τι φωτογραφίε τη Χριστουγεννιάτικη, γιατί έχουμε συνηθίσει, η αλήθεια είναι τέτοια. Στημένε φωτογραφίε Χριστουγέννων κτλ. Και το παλάτι άλλωστε. Δίνει οικογενειακές φωτογραφίες. Δεν δίνει με έναν μεγάλο αριθμό, αλλά δίνει ναι, φωτογραφίες. Γιατί θέλει να έχει λαϊκό προφίλ, θέλει να, τον αγαπούν, να τους αγαπούν οι είναι κάτοικοι. Και το εμπόριο στη μέση, κυρία Βλάχου. Καλά, όλα βέβαια παίζουν, τώρα το χαμηλό προφίλ με τέτοιο είδους λαϊκό, είπα. Λαϊκό προφίλ με τέτοιο είδους φωτογραφίες δεν θα μπορούσε. Μόνο λαϊκό δεν είναι. Καλά, κοίταξε να δεις και εδώ μέσα που είμαστε αυτή τη στιγμή, εγώ νομίζω ότι μέσα είναι ένα παλάτι. Έτσι. Ναι. Βλέπω εδώ, υπέροχα λουλούδια. Μας αρέσει που βλέπετε το πλατό μας σαν παλάτι, κυρία Βλάχου, ωραία. Και συγγνώμη, τα δέντρα μας είναι πολύ πιο πολύ καλύτερο από εκείνο, αν θέλετε. Και ήρθα σε πάρω ένα τηλέφωνο, σου δώσουμε συμβουλές. Λοιπόν, φαντάζομαι ότι αυτό έγινε με κάποια έγκριση του παλατιού, Βίκη, δεν χρειάζεται επειδή είναι εικαστικό. Όχι. Συνήθως, ναι, συνηθίζεται. Είναι κάτι το οποίο έχει ξαναγίνει και σε προηγούμενες περιπτώσεις. Και κάτι παρόμοιο είχε γίνει και όταν περίμενα να γεννήσει η Κέιτ. Είχαν στηθεί έξω από το μευτήριο και όλοι νόμιζαν ότι ήταν ο Βίλιαμ με την Κέιτ. Και πήγαινε ο κόσμος να στήσει, ναι. Αλλά ήταν σωσίες, δεν φαίνεται, είναι καταπληκτική δουλειά. Πάντως είναι βολικό να έχεις σωσίες για διάφορα πράγματα. Μπορεί να τους χρειαστούν και για άλλες υποχρεώσεις κάποια στιγμή. Άμα βαριούνται να πάνε κάπου σε μία δεξίωση. Και ποιος ξέρει πόσες φορές το έχουν κάνει και δεν το έχουμε πάρει. Και δεν είναι εξάλλου καινούριο αυτό. Δεν ανακάλυψαν την περίτιδα δηλαδή αυτή. Πάντως, κυρία Βλάχου, αν έβλεπα σωσίες δικό σας, θα καταλάβαινα ότι δεν είστε εσείς. Η δική μου σωσία, η μόνη που θα μπορούσε να δει ήταν η Faye Dunaway. Οπότε. Έτσι, σωστά. Τώρα μιλάμε για τη Faye. Έχετε απόλυτο δίκιο. Πάντως, όχι τώρα, παλιά. Παλιά. Πάντως φαίνεται να παίρνουν πολύ ωραία. Νομίζω ότι δεν συγκρίνεστε με καμία κυρία Βλάχου. Οπότε... Τώρα τι να πούμε εμείς για εσάς. Όχι, όχι. Λοιπόν, να αφήσουμε την υποτίθεται βασιλική οικογένεια και να πάμε τώρα στα δικά μας. Επειδή πάντα μας αρέσει να ξεκινάμε με τα ωραία, έτσι, για να ξεκινάμε με το και θετικό. Και μετά να γυρνάμε στην πραγματικότητα και να πάμε τώρα στην... Μια είδηση που μας έρχεται από την Ήπειρο. Ακριβώς. Εγώ όμως θέλω να κάνω τώρα μια άλλη εισαγωγή πριν πάμε σε αυτό, γιατί αυτό έχει να κάνει με μια συγκεκριμένη καταγγελία της πυροσβεστικής που θα μας πει σε λίγο εσύ το θέμα. Θέλω όμως να πω ότι πριν από την πυροσβεστική που αντιμετωπίζει αυτό το πρόβλημα που θα παρουσιάσουμε τώρα εκεί στην Ήπειρο, ξεκινάει όμως από, από τα ίδια μας τα σπίτια, που δεχόμαστε και το ξέρετε κι εσείς τηλεφωνήματα στην εκπομπή από κόσμο που... Δεν έχει να βάλει το πετρέλαιο στο σπίτι. Το πετρέλαιο θέρμανσης. Το πετρέλαιο θέρμανσης. Όπως του έχουν κόψει επίσης το ρεύμα, οπότε δεν μπορεί να ζεσταθεί ούτε με κάποιο άλλο τρόπο. Είναι ένας κρύος χειμώνας, όχι μόνο όσο αφορά την θερμοκρασία, αλλά είναι και λίγο κρύος όσο αφορά τις ψυχές μας και την ψυχολογία μας. Και αυτό τώρα το θέμα που θα παρουσιάσουμε είναι, ας πούμε, ένα κερασάκι από όλα αυτά τα κερασάκια, τα πολλά που υπάρχουν. Έχει να κάνει όμως με μη δημόσια υπηρεσία, που δεν έχει να κάνει δηλαδή με την ιδιωτική μας, την προσωπική μας οικονομία. Και έχει να κάνει όμως με την ανθρώπινη ζωή, γιατί εδώ ακριβώς θέτει σε κίνδυνο η δημόσια υπηρεσία ή, εν πάση περιπτώσει, η υπηρεσία που στηρίζεται από το κράτος, παίζει με τις ζωές όλων μας και την ασφάλειά μας. Εγώ αυτό που έχω να πω είναι, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, ότι αυτή η είδηση όταν την προδιάβασα με άφησε παγάκι. Δεν το λέω τυχαία αυτή την έκφραση. Τα πυροσβεστικά οχήματα λοιπόν και οι πυροσβεστικοί σταθμοί σε ολόκληρη την περιφέρεια της Ηπείρου, μια περιφέρεια δύσκολη, εγώ έχω ζήσει εκεί πολλά χρόνια, με πολλές ιδιαιτερότητες, έχουν μείνει χωρίς πετρέλαιο. Στην καρδιά του χειμώνα. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό πρακτικά? Σημαίνει ότι σε περίπτωση ανάγκης τα πυροσβεστικά οχήματα, αν χρειαστεί να επεμβούν, δεν θα μπορέσουν να επεμβούν ενδεχομένως, διότι δεν θα έχουν πετρέλαιο στις μηχανές τους για να κινηθούν. Mm-hmm. Δηλαδή, αν ένα σπίτι πάρει φωτιά, αν γίνει ένα τροχαίο ατύχημα και χρειάζεται απεγκλωβισμός, αν χρειάζεται να πάνε να κάνουν μια διάσωση, είναι ορεινή περιοχή, είναι τουριστική περιοχή. Εγώ έχοντας ζήσει εκεί τόσα χρόνια, έχω ζήσει άπειρες περιπτώσεις απεγκλωβισμού στα βουνά. Δεν θα μπορούν να πάνε να σώσουν τους ανθρώπους. Αυτή η είδηση πότε βγήκε τώρα? Είναι μια καταγγελία την οποία την έκανε η Ένωση Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Ηπείρου με επιστολή καταγγελία προς τον Υπουργό, τον κύριο Δένδια. Και ότι δεν θα μπορούν να επέμβουν. Ότι εσείς το έχετε πρόβλημα τσεκάρει δημοσιογραφικά, γιατί τώρα με πιάσει το δημοσιογραφικό μου. Ναι, η επιστολή είναι καλά. Η επιστολή, εντάξει, και εγώ μπορώ να σου στείλω μια επιστολή και να σου λέω δεν έχω να φάω. Και στην άλλη σπίτι μου και να με δεις να τριγευματίζω. Και προφανώς για να κινηθεί να πω... το σωματείο και έχουμε και τον... Μα το σωματείο το σέβομαι απόλυτα και ειδικά τους συνδικαλιστές τους σέβομαι απόλυτα, γιατί έτσι πρέπει να είναι.
πλην όμως είναι τσεκαρισμένο. Λοιπόν, αυτή την ερώτηση, εκεί... κυρία Βλάχο, μπορεί να την κάνετε τώρα στον πρόεδρο της Ένωσης Πυροσβεστικών Υπαλλήλων Περιφέρειας Υπήρου και πυρονόμαστο, αλλά στον κύριο Ζώη Μαριέλη. Καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι. Έχω εδώ κοντά μου την κυρία Νίνα Βλάχου, η οποία νομίζω έτσι πρώτη-πρώτη θα ήθελε να σας θέσει ένα ερώτημα όσο αφορά την εγκυρότητα αυτής της επιστολής ή της καταγγελίας, εν πάση περιπτώσει, προς τον Υπουργό Δημοσίας Τάξης. Δεν αμφισβητώ την εγκυρότητα. Ναι. Αλλά λέω καλησπέρα, στο... κυρία Βλάχου. Καλησπέρα, τι κάνετε. Χρόνια πολλά, έτσι, σαν προήμιο. Θα ήθελα να ρωτήσω, εφόσον εστάλει η επιστολή, πήρατε απάντηση ή μήπως βρισκόμαστε στο σημείο που έχετε πάρει την απάντηση και εμείς απλώς το συζητούμε σαν ακόμη αίτημα που δεν έχει γίνει. Ή μήπως έγινε. Δηλαδή, όταν είδαν αυτή την αδυναμία που έχετε για να επέμβετε σε οποιαδήποτε επίγουσα κατάσταση και μάλιστα σε μια περιοχή που είναι απομεμακρυσμένη, αυτοί οι οποίοι έλαβαν, οι παραλήπτες, το αίτημά σας απήντησαν, απάντησαν. Αυτό θέλω να ρωτήσω. Λοιπόν, να πάρουμε λίγο τα πράγματα από την αρχή. Ωραία. Η επιστολή και η καταγγελία για να βγει από εμάς σημαίνει ότι κάπου έχει δυνατή βάση. Βεβαίως. Δεν θα βγαίναμε να καταγγείλουμε κάτι τέτοιο και ειδικά να το ανακοινώσουμε στα μέσα μαζικής ενημέρωσης χωρίς να υφίσταται. Γιατί μισό λεπτό. Γιατί πρώτα απ' όλα εμείς οι ίδιοι που υπογράφουμε κάτω το χαρτί δεν είναι χαρτί ανώνυμο, είναι επώνυμο. Είμαι ο πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας του υπογράφουμε με απόφαση όλου του ΔΣ. Και ανακοινώνουμε αυτό το πρόβλημα. Αυτό το πρόβλημα δεν είναι όμως τωρινό. Αυτό το πρόβλημα είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Απλά πλέον έχουμε φτάσει σε οριακό σημείο. Θα σας πω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Στην υπηρεσία που υπήρετε. Εξηγήστε μας λίγο, κύριε Μαριέλη. Ναι. Αυτό τι σημαίνει ως προς τη λειτουργία των πυροσβεστικών οχημάτων? Είναι on and off, δηλαδή. Μία έχουν, μία δεν έχουν. Όχι. Πρώτα απ' όλα να διευκρινίσουμε κάτι και να το γνωρίζει ο κόσμος. Δεν έχουμε μείνει, δηλαδή δεν μας δόθηκε κάποιο συμβάν να ξεκινήσει όχημα από κάποια υπηρεσία της Υπήρου ή από άλλη υπηρεσία της Ελλάδος να ξεκινήσει να πάει να επέμβει και να μείνει από καύσιμο. Αυτό δεν έχει γίνει. Να το ξεκαθαρίσουμε. Είμαστε σε οριακά αποθέματα στις υπηρεσίες μας. Δηλαδή, εγώ θα σας πω ένα παράδειγμα. Στην υπηρεσία μου έχουμε 600 λίτρα καύσιμο. Mm-hmm. Απόθεμα, συν ό,τι έχουν τα 8 αυτοκίνητα που έχουμε μέσα στο ρεζερβουάρ. Αυτό τώρα όμως, τι σημαίνει για κάτι που θα μπορούσε να ήταν ένα επίγον περιστατικό και θα έπρεπε να βγουν όλα τα οχήματα στο δρόμο και να κάνουν και μια πιο μακρινή απόσταση. Εξηγήστε μας λίγο πρακτικά τι αυτό σημαίνει. Αυτό θέλω να σας εξηγήσω λίγο γιατί βγήκε αυτή η επιστολή. Τα οχήματα αυτή τη στιγμή είναι έτοιμα να πάνε οπουδήποτε χρειαστούν. Είναι έτοιμα, μπορούν να προσφέρουν εργασία 2 και 3 ημέρες με το πετρέλαιο που έχουμε, έχουμε εμείς και μπορούν να μας συνδράμουν και οι άλλες υπηρεσίες, οι όμορες. Οι όμορες, αυτό ήθελα να πω, ότι πάντα σε αυτές τις περιπτώσεις, από ό,τι ξέρω και από εμάς, όταν συμβεί το οτιδήποτε ομιγέννητο, δεν έχει συμβεί κάτι το τραγικό, οι όμοροι δήμοι, οι όμορες επαρχίες, αμέσως έρχονται και δημιουργούν μια αρρωγή σε όλη αυτή την ιστορία. Ωραία. Να σας θα εξηγήσω λίγο και να καταλάβει λίγο και ο κόσμος, γιατί διαβάζω μια επιστολή, ο καθένας μπορεί να την διερμηνεύσει και να την τυπώσει όπως θέλει. Εμείς, ένα απλό συμβάν, γιατί η υπηρεσία της Πρέβεζας που υπηρετώ καλύπτει πολύ μεγάλο κομμάτι, αν δεν φύγω από την Πρέβεζα να πάω σε ένα χωριό 30 χιλιόμετρα μακριά από την Πρέβεζα, πηγαίνοντας μόνο και γυρνώντας και με μία ώρα εργασίας, θα έχει κάψει το κάθε αυτοκίνητο γύρω στα 30 με 40 λίτρα πετρέλαιο. Το έβρος των συμβάντων στην υπηρεσία μας δεν το γνωρίζει κανένας. Μπορεί να έχουμε από ένα συμβάν την ημέρα, κανένα συμβάν την ημέρα, μπορεί να έχουμε και 10 συμβάντων. Ωραία, να το πάρουμε τότε διαφορετικά. Να σας αποθεματικό που έχουν, τι θα γίνει, έχουν αυτό το απόθεμα. Όχι μόνο αυτό. Θα τελειώσει αμέσως. Κανονικά, σε άλλες χρονιές, κύριε Μαριέλη, σε άλλες χρονιές, το απόθεμα που θα έπρεπε να έχετε εσείς, πόσο μεγάλο θα έπρεπε να είναι, να το ξεκινήσουμε ανάποδα για να δούμε τη διαφορά. Να το ξεκινήσουμε ανάποδα. Οι δεξαμενές ειδικεύες μας, σαν υπηρεσία, χωράν 9 τόνους πετρέλαιο. Μάλιστα, και έχετε 600 λίτρα, είπατε. Έχουμε 600 λίτρα συν τα καύσιμα που υπάρχουν στο ρεζερβουάρ. Ωραία, οπότε από εκεί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχει μεγάλη διαφορά. Τις προηγούμενες χρονιές ήταν γεμάτα τα αποθέματα αυτά των 9 τόνων. Δεν πριν προ-κρίσεως, να το πω έτσι, ναι, υπήρχε, οι δεξαμενές ήταν γεμάτες. Μετά την κρίση πέσαμε κάπου στη μέση, που για μας ήταν ασφαλές σημείο. Γιατί όταν φτάνει σε κάποιο όριο, η διοίκηση στέλνει έγγραφα, ζητάει πετρέλαιο και έρχονταν.
Το θέμα τώρα έχει γίνει και κολυσιεργεί, γιατί τα πετρέλαια τα παίρνουμε από τις αποθήκες του στρατού. Εκεί υπάρχει όλο το πρόβλημα της γραφειοκρατίας. Εκεί έχουμε κολλήσει. Σε αυτά τα γρανάζια της γραφειοκρατίας. Που τελικά στην Ελλάδα, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν πρόκειται να εξελιχθούν ποτέ. Μάλιστα. Απάντηση έχετε πάρει επίσημη από το Υπουργείο? Επίσημη από το Υπουργείο δεν έχουμε πάρει. Γνωρίζουμε όμως ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες ανεφοδιασμού όλων των υπηρεσιών, όχι μόνο στην Ήπειρο. Ναι. Αυτό το πρόβλημα υπάρχει σε όλη την Ελλάδα. Να το διευκρινίσουμε λίγο αυτό. Απλά ήμασταν το πρώτο σωματείο που το έβγαλε. Κατάλαβα. Ήμασταν οι πρώτοι που δεν μπορούσαμε άλλο. Και σίγουρα νομίζω ότι εδώ τίθεται και ένα θέμα ευθυνών. Δηλαδή, εσείς οφείλετε από τη στιγμή που βλέπετε ότι τα αποθέματα δεν επαρκούν, πρέπει να βαρέσετε το καμπανάκι, να δώσετε λοιπόν το σήμα προς το Υπουργείο Δημοσίας Τάξεως, για να έχει το νου του, ώστε αν ομιγέννητο συμβεί κάτι, εσείς πρέπει να είστε. Ας πούμε και καλυμμένος ότι ειδοποίησατε τουλάχιστον και ότι η ευθύνη είναι πλέον αλλού. Βέβαια το θέμα είναι να μην φτάσουμε σε αυτό το σημείο αυτό και να θρυνήσουμε από υλικές ζημιές μέχρι και ανθρώπινες ζωές. Τι είναι ξεχωριστά για μια τόσο μεγάλη περιφέρεια? Να σας πω λίγο κάτι. Ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εδώ με τις θερμοκρασίες υπό το μηδέν που επικρατούν αυτή την περίοδο στην περιοχή μας, τα αυτοκίνητα κάθε 3 ώρες, οι συνάδελφοί μου, κατεβαίνουμε κάτω και τα βάζουμε μπροστά και δουλεύουν μισή ώρα. Μάλιστα. Στατιστικά, το αυτοκίνητο μισή ώρα δουλεύοντας και 2 λίτρα πετρέλαιο. Στην ουσία και παραπάνω, αλλά στατιστικά θα σας πω 2 λίτρα. Στα 10 αυτοκίνητα έχουμε 20 λίτρα. Στις 5 φορές που θα πάρει, είναι 100 λίτρα. Άρα με 0 συμβάντα την ημέρα έχουμε κατανάλωση 100 λίτρων. Δεν μας το λέτε από την αρχή ότι για μια εβδομάδα ακόμα έχετε πετρέλαιο. Έτσι, αυτό τώρα νομίζω το καταλάβετε. Μέσα στη βδομάδα θα έρθει. Εγώ προσπάθησα να τα πάρω τα πράγματα από την αρχή. Αυτό τώρα το καταλάβαμε, κύριε Μαργέλη, γιατί 600 λίτρα να σας πω κάτι. Μπορεί για κάποιους να ακούγεται και... Επειδή εγώ εργάστηκα σαν ανταποκρίτρια εκεί πέρα πολλά χρόνια. Και εγώ είμαι από εκείνα τα μέρη, από τη Λευκάδα είμαι η μισή μου καταγωγή. Λοιπόν, ας ελπίσουμε ότι θα κινητοποιηθούν και θα πάρουν το μερίδιο της ευθύνης του, κύριε Μαργέλη. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά και ευχαριστώ πολύ, στην Ήπειρο. Μα το ίδιο πρόβλημα είχε και η αστυνομία. Τέλος πάντων, άσχετο. Εντάξει, όλοι έχουν πρόβλημα. Εδώ έγινε η παρέλαση και δεν είχαμε πετρέλαιο. Και παρέλαση μπορούμε όμως, αν δεν έχουμε πετρέλαιο, ακόμα έγινε και χορηγία. Έγινε με χορηγία. Μπράβο στη χορηγία. Για πάμε τώρα στο Δήμο Κηφισιάς, κυρία Βλάχου. Πετρέλαιο έχετε. Είστε εξοπλισμένοι, τα κοιτά όλα. Πείτε μου κάτι, πόσα σπίτια θα μείνουν κρύα στο Δήμο της Κηφισιάς, εσείς που γνωρίζετε περίπου πάνω κάτω την εικόνα, γιατί από ό,τι λένε οι δικές μου πληροφορίες είναι ότι πολλά σπίτια δεν θα εφοδιαστούν με πετρέλαιο φέτος το χειμώνα. Βεβαίως πολλά, όχι μόνο στην Κηφισιά, σε όλες τις πόλεις. Όλα, εσείς τώρα για την Κηφισιά. Βεβαίως και για την Κηφισιά θα σας πω. Και εμείς, αν θέλετε, κάνουμε πάρα πολύ μεγάλη οικονομία. Εμείς έχουμε μάλιστα φυσικό αέριο και θα σας πω ότι, και δεν με ενδιαφέρει, είναι πλάνη το ότι είναι το όσο πιο φθηνό. Είναι πάρα πολύ μικρές οι διαφορές. Εν πάση περιπτώσει, σε ενοικιαζόμενο διαμέρισμα μένω, για να ξεκαθαρίσω το θέμα, και έτσι δεν το επέλεξα εγώ. Βρήκαμε φυσικό αέριο λοιπόν. Και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Μέχρι που θα σας πω και το εξής. Πολλές φορές και για πλάκα, αν θέλετε, έρχονται φίλοι και κυκλοφορούμε με κουβέρτες. Και τι έγινε, δηλαδή, βάζουμε, ξέρετε, αυτά τα φλουρ. Λοιπόν, εγώ και γελάμε. Τώρα... Έχουμε τζάκι, ναι. Τα περισσότερα σπίτια στην Κηφισιά έχουν τζάκι, ευτυχώς. Έτσι είναι. Μικρά, φτωχά, πιο φτωχά, πιο πλούσια. Τα περισσότερα έχουν. Ανάβουν το τζάκι, ο κόσμος έχει βρει λύσεις. Υπάρχουν κάτι καινούργια συστήματα με κάποιες σόμπες, οι οποίες καίνε πάρα πολύ λίγο. Εντάξει, είναι πολύ φυσικό η κρίση. Είναι γενική και είναι μεγάλη και αφορά όλους. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Δεν είναι μόνο ότι είναι η πιο φτωχή ή η μεσαία τάξη κοντεύει να εξαφανιστεί, το ξέρουμε όλοι αυτό. Να ρωτήσω κάτι τώρα. Πέρα από το πετρέλαιο και το ζεστό σπίτι ή το τζάκι ή δεν ξέρω εγώ τι, αυτό που έχει αναδειχθεί και από το zoogla.gr ως είδηση είναι τα συσίτια στο Δήμο της Κηφισιάς. Ναι. Με πολίτες των βορείων προαστίων που για κάποιους ας πούμε, που το διαβάζουν λένε μα τι γίνεται. Ναι, γιατί εγώ, διαφορετική εικόνα φαίνεται. Και νομίζω ότι είναι 200 μερίδες που μοιράζεται την ημέρα. Υπάρχει μια υπηρεσία του Δήμου, η οποία είναι η πρόνοια, το κέκυπο το λεγόμενο. Mm-hmm. Ανήκει στο Δήμο. Δεν είναι ξεχωριστή, δεν είναι νομικό πρόσωπο. Ανήκει στο Δήμο. Υπάρχουν πράγματι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν πρόβλημα. Υπάρχει όμως και η Μητρόπολη, η οποία κάθε μέρα μοιράζει μερίδες φαγητού σε 3 ενορίες.
και στην Ερυθρέα και στην Κηφισιά, δεν θα πω στην Μεγάλη βέβαια, και σε άλλα σημεία, δηλαδή την κάτω μεριά, την πάνω μεριά, υπάρχουν και μοιράζονται κάποιες μερίδες. Διότι πράγματι οι άνθρωποι έχουν προβλήματα. Αλλά μην πάμε στις υπερβολές. Όχι, αλλά εγώ υπερβολές. Να σας ρωτήσω κάτι. Γιατί υπάρχουν και υπερβολές που με ενοχλούν πάρα πολύ. Όχι, να μην πάμε στην υπερβολή, δηλαδή, να πάμε στην διάβασα πραγματικότητα. Κάπου, ναι, διάβασα κάπου ότι ένας γιατρός σε μία εφημερίδα, πολύ μεγάλη και πολύ έγκυρη, ότι ένας γιατρός του πηγαίνουν το συσίτιο, γιατί είναι ο γιατρός, ο συγκεκριμένος, επειδή εγώ μπορώ να γνωρίζω, είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος ηλικία άνθρωπος, ο οποίος έχει άνοια και θα έπρεπε λογικά να βρίσκεται σε ένα ίδρυμα και αυτό θα έπρεπε να φροντίσουν οι δικοί του και όχι να του πηγαίνουμε εμείς μια μερίδα. Αυτές είναι ειδικές περιπτώσεις. Είναι υπερβολές. Πάντως, εγώ αυτό που θέλω, εντάξει, τώρα δεν ξέρω. Και εμείς τώρα τις γιορτές, άστε με να σας το πω αυτό, Κιμ. Και εμείς τώρα τις γιορτές, ειδικά εκεί που είναι οι εργατικές πολυκατοικίες στην Κηφισιά, κάτω από την οδό, ξέρετε, Μαρίνου Αντίπα, υπάρχει πράγματι φτώχεια. Και δεν υπάρχει τώρα, υπήρχε ανέκαθεν. Εκεί μένουν άνθρωποι που έχουν έρθει από τον Εύρο, άνθρωποι του Μόχθου που δουλεύουν. Εμείς εκεί, φέτος, ας πούμε, τώρα, όπως και το κάνω πολλά χρόνια εγώ ως αντιδήμαρχος δημοτικής διακυβέρνησης και αλληλεγγύης, αλλά και πριν που ήμουν ασκέτη πολιτών αντιδήμαρχος, μαζεύουμε και μας δίνουν σύλλογοι, όπως είναι το Ελπίδα. Τώρα θα δώσουμε στις γιορτές 200 μεγάλα πακέτα με ξηρά φαγητά, δηλαδή τα οποία θα μείνουν. Ναι. Διαρκείες. Είναι λάδι, ναι, διαρκείες λάδι, ζάχαρη, ρύζια, ακόμα και τσουρέκια και όλα αυτά. Και κάτι επίσης το Ελπίδα μας δίνει. Και κάτι για να πάρουν και λίγο κρέας όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να μου ο κρίκος ζωής, άλλος σύλλογος. Καταλαβαίνω ότι έχετε κάνει μια μεγάλη κινητοποίηση. Υπάρχει και φτώχεια πράγματι. Αυτούς τους ανθρώπους. Αλλά... Πείτε μου όμως κάτι, δεν υπάρχουν περιπτώσεις, γιατί αυτό ξέρω εγώ ως πληροφορίες. Εγώ ξέρω για σπίτια επιχειρηματιών που έχουν κλειδωμένες τις αντίκες αυτοκίνητα, τα πανάκριβα αυτοκίνητα μέσα στον γκαράζ. Και ο Δήμος τους πηγαίνει το φαγητό στο σπίτι επειδή ντρέπονται να πάνε στο συσίτιο. Αν μου επιτρέπετε, εγώ αυτό ως αντιδήμαρχος αλληλεγγύης δεν το έχω δει. Ίσως είναι κάτι υπερβολικό. Αν είναι κάτι τόσο πολύ μυστικό που εγώ δεν το ξέρω, μου φαίνεται περίεργο να μην το ξέρω. Αλλά οπωσδήποτε υπάρχουν προβλήματα. Δηλαδή υπάρχουν νεόπτωχοι. Έρχονται στο γραφείο μου άνθρωποι οι οποίοι έχουν μεγάλα και ωραία σπίτια και λένε τι να κάνουμε. Οι γονείς μας άφησαν αυτό το σπίτι. Και είναι ένα μεγάλο σπίτι. Και εγώ δεν μπορώ να πληρώσω. Δεν μπορώ να πληρώσω όμως το ΕΤΙΔΕ, δεν μπορώ να πληρώσω όλα αυτά τα πράγματα. Και κλαίνε και προσπαθούμε και με τη ΔΕΗ παίρνουμε τηλέφωνο και τους κάνουμε διακανονισμό. Και εμείς κάνουμε διακανονισμό οι ίδιοι. Έτσι είναι τώρα τα πράγματα. Δεν ντρέπεται κανείς για τίποτα. Διότι δεν σημαίνει ότι έχασαν την αξιοπρεπιά τους οι άνθρωποι. Ίσα-ίσα είναι πολύ αξιοπρεπείς και παραδέχονται ορισμένα πράγματα. Ποιοι είναι αυτοί που συτίζονται από το συσίτιο του Δήμου Κηφισιάς? Δηλαδή. Όχι όνομα. Όχι όνομα. Τι άνθρωποι είναι. Είναι άνθρωποι. Πτωχοί, είναι... Υπάρχουν ακριβώς. Είναι άνθρωποι που είναι εγνωσμένα πτωχοί και άποροι και αυτοί θα πρέπει να είναι γύρω στους 250 άποροι, άνεργοι, άνθρωποι πολυτεκνοί, οι οποίοι είναι άνεργοι, γιατί είναι πάρα πολύ. Η ανεργία, είδατε σε τι ποσοστά βρίσκεται. Κόκκινο. Αυτή λοιπόν. Κόκκινο, κόκκινο και πάρα πολύ κόκκινο. Δηλαδή, κατά κόκκινο θα λέγαμε. Πιο κόκκινο και από το ποτήρι. Όπου. Και είναι και νεόπτωχοι, πράγματι, οι οποίοι θέλουν να τους στείλουμε κάποια μερίδα φαγητού. Εντάξει, τι να κάνουμε. Πρέπει να το κάνουμε. Δεν είναι κάτι κακό, αλλά θεωρώ ότι... Μα δεν είναι κάτι κακό. Απλά εγώ θέλω να μας πείτε εσείς και να μας μεταφέρετε το κλίμα ότι αυτό που καμιά φορά βγαίνει προς τα έξω, ότι σε κάποιους δήμους δεν υπάρχουν προβλήματα. Υπάρχουν. Εγώ το έλεγα ανέκαθεν. Από το 6 που εκλέγομαι, παρατήρησα, γιατί μου λέγανε αυτό που σου λέω. Έλα, Νίνα, τώρα κάνε μας τη χάρη που θα μας πεις για την Κηφισιά. Και όμως η Κηφισιά έχει και ανθρώπους πολύ φτωχούς. Μα έχει, τους είχε πάντα. Δεν είναι τώρα, είναι μια πόλη αντιθέσεων. Από εκεί θα δεις τη μεγάλη, όπως λέμε, την ψηλή μάντρα και θα δεις και ένα χαμόσπιτο. Τώρα πρόσφατα, σε μια οδό κάτω, βρήκαμε, μας βοήθησε, όπως σας είπα για το Ελπίδα, για την κυρία Βαρδινογιάννη, ο Όμιλος Λάτσι. Και οι άνθρωποι όταν έβρεχε, η στέγη δεν κρατούσε τίποτα. Γινόντουσαν μούσκεμα, με ομπρέλες ήταν στο σπίτι. Και μας βοήθησαν και τους φτιάξαμε τη στέγη. Μάλιστα. Όποιος προστρέχει σε εμάς, υπάρχει φτώχεια. Πώς να σας το πω, δεν είναι τωρινό, αλλά υπάρχουν και νεόπτωχοι. Οι οποίοι δεν μπορούν να πληρώσουν αυτό που σας λέω και δέχονται και μία μερίδα. Μπορεί να φαγητό. Μένουν στα μεγάλα σπίτια, σε αλλά μεγάλο να σπίτι να και πληρώσουν... να δεχθούν ακριβώς. Και να μην μπορούν να πληρώσουν τη ΔΕΗ και να μην μπορούν να βάλουν το πετρέλαιο, όπως λέτε, ή το φυσικό αέριο. Είναι γενικό. Εγώ δεν θέλω την Κηφισιά να την αφορήσω και να πω, κοιτάξτε τι έγινε στην Κηφισιά. Γιατί προηγουμένως λέγαμε και για το
την εστίαση, τα καταστήματα της εστίασης. Πράγματι, η Κηφισιά ξαφνικά άδειασε από τις λεγόμενες πολυτελείας μπουτίκ με τις φίρμες και αντικαταστάθηκαν αυτά τα καταστήματα με υγειονομικού ενδιαφέροντος. Γιατί? Γιατί λες ότι, εν πάση περιπτώσει, σου λέει μπουτίκ σουβλάκι, ξέρω εγώ. Ή, ναι, το μπουτίκ υπάρχει πάντως. Το μπουτίκ υπάρχει. Και το σουβλάκι. Σάντα έγινε τη λιχτό σουβλάκι. Ακριβώς. Και το σουβλάκι είναι νοστιμότατο και έχει ένα ευρώ. Ο άλλος λοιπόν, προκειμένου να πάει να φάει έξω κάπου. Να σας πω κάτι. Πιο καλά ευχαριστήσω το λιχτό το σουβλάκι. Φυσικά και το δέχομαι. Να σας πω κάτι. Τώρα διοργανώνεται όμως και μια ημερίδα για τα ζώα, για τα δέσποτα. Βέβαια, βέβαια. Μέσα στις αρμοδιότητές μου υπάρχει και αυτή που έχει να κάνει με τη διαχείριση των αδέσποτων ζώων. Είναι ένα πάρα πολύ ευαίσθητο θέμα. Όταν στην αρχή ασχολήθηκα, σκέφτηκα τι είναι αυτό τώρα. Κι όμως είδα και πιστέψτε με ότι στο γραφείο μου έρχονται από τους 20 ανθρώπους που θα έρχονται την ημέρα, διότι δέχομαι πολύ κόσμο, δεδομένου ότι ο Δήμαρχος δεν μπορεί να τους δει κι όλους και κάνω αυτό το πράγμα στο Αντιδήμαρχο Πολιτών, οι περισσότεροι έρχονται για να μιλήσουν για τα αδέσποτα ή γιατί ένα είναι άρρωστο εκεί, ή γιατί, δηλαδή περισσότερο ενδιαφέρονται για την τύχη τους, παρά, γιατί έχουμε βέβαια και τηλεφωνήματα, αλλά άντε μαζέψτε τα, διότι θα μας δαγκώσουν, θα μας φάνε. Πρέπει να καταλάβουμε. Λοιπόν, πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτά τα ζώα, τα αδέσποτα, είναι αδέσποτα λόγω ημών. Εμείς φταίμε που είναι αδέσποτα. Τα έχουν αφήσει οι ιδιοκτήτες τους, δηλαδή. Ακριβώς, τα έχουν αφήσει στη μοίρα τους. Και αυτό είναι και ένα θέμα εν ώψη Χριστουγέννων και γιορτών. Ναι, γιατί πάντα δυστυχώς πριν από το καλοκαίρι και πριν από τις γιορτές και διακοπές και γενικά. Παρατηρείται αυτό το φαινόμενο. Παρατηρείται το φαινόμενο να αφήνουν κάποιοι τα ζώα τους. Εν πάση περιπτώσει, εμείς το έχουμε ωραιοποιήσει λίγο το θέμα και δεν λέμε τα αδέσποτα. Λέμε να βοηθήσουμε, όπως βλέπετε και εδώ είναι το ενδιαφέρον της τοπικής αυτοδιοίκησης για τα ζώα της γειτονιάς μας. Και έχω και τέτοιο παράδειγμα και στη δική μου γειτονιά, αν θέλετε, όπου υπάρχει ένα σκυλάκι και λέγεται Μπίλι. Είναι μεγάλος, είναι 8 χρονών. Με παίρνει λοιπόν μια κυρία μια μέρα τηλέφωνο και μου λέει: Κυρία Βλάχου, σας παρακαλούμε πάρα πολύ. Ο Μπίλι είναι άρρωστος, τον έχουμε όλοι εδώ και τον αγαπάμε και ξαφνικά δεν μπορεί. Εμείς είμαστε συμβεβλημένοι ως Δήμος με το ΔΙΚΕΠΑΣ, που είναι ένας μεγάλος περιβαλλοντικός σύνδεσμος και που αυτός αναλαμβάνει και έρχεται, ας πούμε, 2-3 φορές την εβδομάδα. Κανονίζουμε το αυτοκίνητο, παίρνει τα ζώα τα οποία έχουμε υποδείξει, τα πηγαίνει στις εγκαταστάσεις του, οι οποίες είναι καταπληκτικές, θα έλεγα, για το θέμα, κάπου εκεί προς το Σχιστό. Υπάρχει ομάδα γιατρών, τα χειρουργεί, τα εμβολιάζει, τους βάζει τσιπ. Τα κάνει καινούρια. Είναι σημαντικό αυτό και για τη δημόσια υγεία. Μα βασικά αυτό. Να πούμε πότε είναι η ημερίδα, είναι 19 Δεκεμβρίου. Και πώς μπορεί να έρθει κάποιος σε επαφή με... Η είσοδος είναι ελεύθερη. Με εσάς, αν θέλει να βοηθήσει, να συνεισφέρει. Δεν θα συνεισφέρει κάτι στην ημερίδα. Στην ημερίδα θα ακούσει 25 ανθρώπους, οι οποίοι είναι οι δήμονες, είναι διαδημοτικοί. Έχω καταφέρει και έχω ευαισθητοποιήσει και 8 αντιδημάρχους από όμορους δήμους, από Αγία Παρασκευή, από Χαλάνδρια, από Μαρούσι, από Διόνυσο. Και θα έρθουν και αυτοί να μιλήσουν, που είναι αρμόδιοι πάνω στο αντικείμενο, αλλά και άλλοι άνθρωποι, όπως είναι ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, άνθρωποι οι οποίοι έχουν να κάνουν με την υγεία, δηλαδή διευθυντές υγείας, άνθρωποι οι οποίοι, εν πάση περιπτώσει, θα δώσουν να καταλάβουμε πόσο σημαντικό είναι να ζούμε με αυτά τα ζώα της γειτονιάς μας, γιατί και το περιβάλλον μας πρέπει να τα έχει, είναι και αυτά ζωές, και επιτέλους πρέπει και εμείς να είμαστε συνειδητά κοντά τους. Αυτό ήθελα να σας πω, ότι πήραν τον Μπίλι, τον φτιάξαμε, τον κάναμε καινούριο, του κάναμε τις θεραπείες που είχε και ξαφνικά ο Μπίλι είναι πάλι στη γειτονιά, γυρίζει από εδώ, γυρίζει από εκεί, τρέχει και πάει και κοιμάται σε ένα οικόπεδο. Ο Μπίλι έγινε Βασίλειος. Ναι. Πραγματικά. Γι' αυτό λέω ότι κάθε γειτονιά μπορεί να έχει το σκύλο της. Και δεν χρειάζεται να τα πετάμε τα σκυλιά σαν να είναι κουρέλια. Και αυτό νομίζω είναι και ένα ωραίο μήνυμα έτσι τώρα ενώπιση των γιορτών. Μα νομίζω ναι, και ευτυχώς. Ότι άμα δεν θέλετε το σκυλάκι αυτό, τουλάχιστον πηγαίνετε το κάπου να μην βρεθεί στον δρόμο. Κάπου που το θέλουν. Κάπου που το θέλουν. Ευτυχώς υπάρχουν πολλοί ζωόφιλοι. Και ευτυχώς υπάρχουν πολλοί ζωόφιλοι και ο κόσμος είναι πολύ ευαίσθητος. Αυτό μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή πόσο αγαπάνε
αυτές τις ψυχούλες. Και νομίζω είναι... ότι γενικά σε αυτό τώρα έχει να κάνει ότι, και έχει να κάνει και με τα ζώα και με τους ανθρώπους, ότι αυτό που δεν θέλεις να σου κάνουν, να μην το κάνεις εσύ. Βέβαια. Επίσης θα σας υποδέχονται και μικρά σκυλάκια αδέσποτα. Ωραία. Εκεί που θα τα έχουμε δηλαδή. Όχι, όχι, απλώς θα σας υποδέχονται γιατί είναι μία μέρα για αυτά. Ωραία. 19 του μήνα, η μέρα Πέμπτη. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν κοντά μας. Καλές γιορτές, να είστε καλά. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Έχετε ωραία φωνή? Ελάτε στο μαγκαζίνο Life να σας ακούσουμε. Δηλώστε συμμετοχή στο 211 55 50 540 και όλα μπορεί να αλλάξουν. Ωραία. Να θυμίσουμε και τα τηλέφωνα της εκπομπής μας, το 211-55-55-50, διότι σε αυτό το τηλέφωνο θα καλείτε για το μουσικό quiz που έχουμε να δώσουμε σήμερα δώρα από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε και ασφαλώς για το μεγάλο μας δώρο, την εντυχισμένη κουζίνα αξίας 2.000 ευρώ, συν όλες τις ηλεκτρικές συσκευές. Εσείς καλείτε, αφήνετε τα στοιχεία σας. Εμείς, όπως είπαμε, θα βάζουμε το φακελάκι με τα στοιχεία σας. Εδώ, σε αυτή τη γυάλα. Δεν θα χωράνε. Δεν θα χωράνε, δεν πειράζει, θα προσθέσουμε γυάλα. Πολλές. Και στις 5 Ιανουαρίου, στον καινούριο χρόνο, με το καλό, θα κληρώσουμε τον νικητή ή την νικήτρια. Έτσι ακριβώς. Επειδή όμως έρχονται γιορτές και πρέπει να προετοιμαστούμε ψυχολογικά, και εντάξει, στην ψυχολογία της γυναίκας βοηθάει και λίγο να ασχοληθεί με τον εαυτό της. Λίγο έτσι μόνο. Δεν είναι. Την εμφάνισή της. Ακριβώς. Και νομίζω ότι αυτό που θα δείξουμε τώρα δεν μας κοστίζει και πολύ. Λίγο χρόνο απαιτεί. Πάμε να δούμε λοιπόν πώς θα φτιάξουμε εντυπωσιακά νύχια για τις γιορτές. Και θέλω να καλωσορίσω εδώ στο πλατό την Αγγελική και την Κατερίνα. Καλησπέρα σας. Γεια σας. Λοιπόν, βλέπω εντυπωσιακά πράγματα ήδη, αλλά τώρα θα πάμε να δούμε κιόλας τι μπορούμε να κάνουμε για τις γιορτές. Τι θα δούμε, Αγγελική? Λοιπόν, έχω χτίσει ακριλικό σε όλα τα νύχια. Ναι. Για να χτιστεί, ξεκινάμε από την προετοιμασία του φυσικού νυχιού, λιμάροντας με τη μαλακή λίμα με απαλές κινήσεις την επιφάνεια. Μετά από αυτό, σηκώνουμε τα επωνύχια και κόβουμε με το πενσάκι ό,τι περισσεύει. Τα χτιστά νύχια τώρα βοηθάνε ως βάση για τα εντυπωσιακά σχέδια? Θέλω να πω ότι στο φυσικό νύχι δεν γίνεται τόσο εύκολο. Είναι κάτι πιο εντυπωσιακό. Είναι πιο μακριά. Είναι καλύτερο το σχήμα τους. Ωραία. Οπότε γίνεται η σχετική προετοιμασία. Ναι. Και μετά, μόλις γίνει η προετοιμασία, βάζουμε τη φόρμα μας. Όπως εδώ. Ναι. Έχω χτίσει ήδη το νυχάκι, λόγω τηλεοπτικού χρόνου. Ναι. Λοιπόν. Καλά, εγώ βλέπω τώρα τα δικά σου τα νύχια τα οποία... Να τα δούμε λίγο. Ναι. Όντως είναι μακριά. Δεν είναι ξέρω πόσο μακριά. Πρακτικά είναι, αλλά τουλάχιστον είναι εντυπωσιακά. Εμένα με βολεύουν. Ναι. Ναι. Λοιπόν. Έτσι κι αλλιώς τώρα για τις γιορτές θα τα φτιάξουμε τα νύχια αυτά, εφόσον ναι, έχουμε ναι. κάνει όλες τις δουλειές του σπιτιού. Μετά τα νύχια. Λοιπόν. Τοποθετούμε τη φόρμα ναι. Στο ακριβή σχήμα του νυχιού, έτσι ώστε να μην υπάρχει κάποιο κενό, για να μπορέσει να χτιστεί σωστά το ακριλικό. Γιατί αν τυχόν μας τρέξει, δεν θα υπάρχει κατάλληλη καμπυλότητα. Και μπορούμε να επιλέξουμε εμείς το μήκος δηλαδή. Ναι. Σε οποιοδήποτε μήκος θέλετε, το λιμάρουμε, το μικραίνουμε. Ωραία, και εδώ βλέπουμε ήδη εδώ έχει χτιστεί και έχει... δεν έχει βαφτεί. Όχι, όχι. Το έχω χτίσει απλά. Το οποίο πρέπει να περιμένουμε πρώτα. Έχω τοποθετήσει το ροζ καλυπτικό χρώμα στη βάση, έτσι ώστε να καλύπτονται οι ατέλειες του φυσικού νυχιού και να γίνεται καλύτερο το χαμόγελο. Αυτό που βλέπουμε εδώ είναι... Είναι μόνιμο χρώμα ακριβικού. Είναι ακριβικού. Μόνιμο χρώμα. Ναι. Και επέλεξα κάποιο πιο έντονο χρώμα, γιατί οι πελάτησες, από ό,τι έχω δει στο The Nails, προτιμούν τα έντονα χρώματα, δεν προτιμούν το γαλλικό το απλό.
Ωραία, το κάτι πιο εντυπωσιακό και είναι και της μόδας, άλλωστε το έχουμε δει και από το εξωτερικό. Ωραία, τώρα το επόμενο στάδιο. Λοιπόν, μόλις στεγνώσει το υλικό, το κάνουμε έτσι για να μην έχει στεγνώσει, αφαιρούμε τη φόρμα προσεκτικά και λιμάρουμε την επιφάνεια του τεχνητού με κινήσεις έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει σαν το φυσικό μας. Λιμάρουμε και την από πάνω επιφάνεια, έτσι ώστε να υπάρχει η κατάλληλη καμπυλότητα. Για να φαίνεται πόσες μέρες κρατάει το τεχνητό νύχι και το μόνιμο μανικιούρ? Το μόνιμο μανικιούρ είναι γύρω στις 22 μέρες. Στις 22 μέρες, 20 κάπου εκεί. Η τεχνική του ακριλικού μπορεί να κρατήσει και μήνα. Μάλιστα. Είναι κάτι το οποίο είναι πιο θεκτικό. Ωραία, λοιπόν, οπότε λιμάρετε το νύχι και μετά πάμε στο στόλισμα, πώς να το πούμε. Ναι, μόλις λιμάρουμε το νύχι, κάνουμε λίγο με αυτό το εργαλείο που ονομάζεται buffer, έτσι ώστε να γίνει πιο λίγα η επιφάνεια. Ναι. Και μετά περνάμε το top, το γελιστικό μας. Τελικά, τι είναι της μόδας τώρα το... Καλά, ο Βάλι δεν το λες και το μητερό νύχι, το τετράγωνο, το στρογγυλό. Πλέον της μόδας έχει επανέλθει το μητερό, το οβάλ. Αλλά πολλοί κάνουν ακόμα το τετράγωνο, για να τους εξυπηρετεί περισσότερο. Σωστά. Λοιπόν, τώρα στο σχέδιο, εγώ έχω ξεκινήσει ένα μπαστούνάκι χριστουγεννιάτικο. Έχω βάλει... Βέβαια, σε όλα τα νύχια έχω κάνει χριστουγεννιάτικα σχέδια. Αυτό, τι είναι, Άγιος Βασιλής? Ναι. Αγγελάκια, τέτοια. Έχω φτιάξει τη βάση με μπορντό χρώμα του μπαστούνιού. Ωραία, τι μπορούμε να προσθέσουμε τώρα στο μπαστούνάκι? Τώρα θα πάρουμε τα ακριλικά χρώματα, τα οποία στεγνώνουν μόνα τους. Οι πελάτες σας στο μαγαζί επιλέγουν έτσι αυτά τα εντυπωσιακά σχέδια, είναι τολμηρές? Ναι. Ναι. Λοιπόν, και με το πινελάκι θα ξεκινήσω να κάνω λοξές γραμμές. Ναι. Έτσι ώστε να ολοκληρωθεί το μπαστούνάκι. Τώρα βέβαια μπορούμε να επιλέξουμε να κάνουμε, ας πούμε, σε ένα νύχι, σε ένα κάτι δάχτυλο εντυπωσιακό και τα άλλα να είναι πιο απλά λίγο και να το φορτώσουμε περισσότερο. Μόλις στεγνώσει το χρώμα το πράσινο, θα φτιάξουμε το περίγραμμα με μαύρο χρώμα. Ναι. Έργο τέχνης, έτσι. Δεν είναι απλό. Έτσι ώστε να δώσει περισσότερο έμφαση στο... σχέδιο. Καλά, με αυτό το νύχι που έχει στο μητερό, είναι και σχεδόν αυτοάμυνας. Γεια! Κανονικά. Πολύ ωραία. Μόνο θέλει λίγο προσοχή έτσι, στην επαφή με άλλους ανθρώπους. Ναι, αυτό ναι. Υπάρχουν ατυχήματα, έτσι που το βλέπω με πιάνει μια ανησυχία, δεν ξέρω. Προς το παρόν δεν υπάρχουν. Μέρες γιορτής, αγάπη, να αγαπηθούμε. Εσείς τα θέματα βλέπεις καμία να έχετε και να σου κάνει έτσι δηλαδή. Πάκο βαλάς πριν δρόμο θα έχουμε. Έτσι, να δεις αυτό μόνο. Άμα δω αυτό να έρχεται κατά πάνω. Και τα δύο μαζί έτσι. Και τα δύο, γεια σου. Λοιπόν, έφτιαξα το περίγραμμα και τώρα μπορώ για να το ολοκληρώσω να κάνω ένα φιωγκάκι εδώ έτσι ώστε να είναι λίγο πιο στολισμένο. Πιο γλυκούλικο. Πώς είναι ώρα διαρκεί το χτίσιμο των νυχιών και το μανικιούρ και όλο αυτό? Συνολικά είναι μία με μία μισή ώρα. Α, εντάξει. Για το ακριλικό. Ωραίο. Πολύ φτιάξαμε ωραίο. Και αυτό. Να, εδώ να το δούμε. Το μπαστούνάκι. Πολύ ωραία. Τι άλλο έτσι προτείνετε εσείς για τις γιορτές? Σχέδια, χρώματα που μας θυμίζουν έντονα χρώματα, Χριστούγεννα. Κόκκινο, πράσινο που μας παραπέμπουν περισσότερο στις γιορτές. Χρυσόσκονη,
Γενικά διάφορα εντυπωσιακά. Πιο φορτωμένα γενικά από τις κανονικές μέρες του χρόνου. Ωραία, και μετά μπαίνει κάποιο βερνίκι για να σφραγίσει όλο αυτό ή μπορεί να μείνει έτσι? Πρέπει να βάλω το γυαλιστικό. Και μετά τελειώνει, ολοκληρώθηκε. Πρέπει να το αφήσουμε να στεγνώσει για να μπορέσει να πολυμεριστεί το σχέδιο. Ωραία. Και είναι έτοιμο. Θέλει γύρω στα 5 λεπτάκια για να στεγνώσει. Πολύ ωραία. Εσύ τώρα δεν έχεις κάποιο άλλο σχέδιο, έτσι? Απλά είναι το κόκκινο αυτό, τα δικά σου τα νύχια εννοώ. Ναι, δεν έχω κάνει κάποιο σχέδιο. Είναι νομίζω πολύ εντυπωσιακό και μακρύ για να έμπαινε και κάτι παραπάνω. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλές γιορτές. Εσείς οι δύο τουλάχιστον είστε πανέτοιμες για τις γιορτές. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Εμείς τώρα δεν θα φτιάξουμε νύχια, αλλά θα δώσουμε δώρα. Πάμε να δούμε ποιον ή ποια έχουμε σήμερα έτσι ως πρώτο στην τηλεφωνική μας γραμμή για να δώσουμε τα ωραία δώρα μας από την εταιρεία Grupo Kutsin. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, γεια σας. Γεια σας, τι κάνετε? Καλά, εσείς? Χρόνια πολλά, τώρα χρόνια πρέπει πολλά να το λέμε. Από πού μας τηλεφωνείτε? Καλό, από Κάτσα. Από την Κάτσα, ωραία. Και το όνομά σας? Κατερίνα. Κυρία Κατερίνα, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ακόμα χρόνια πολλά, 40 μέρες ισχύει. Βέβαια. Έτσι. Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ. Είστε έτοιμοι να παίξουμε το μουσικό quiz? Θα είναι εύκολο. Εύκολο, εύκολο. Εύκολα είναι, εύκολα είναι. Εντάξει, τότε είμαι έτοιμη. Μάτια μου μεγάλα, μάτια μελαγχολικά. Στάλα, τα βαθιά σας μυστικά. Τι γλυκό να σ' αγαπούν και να σου το λένε. Μάτια που μελαγχολούν και γλυκά σου κλαίνε. Και γλυκά, και γλυκά, και γλυκά σου σιγοκλαίνε. Και γλυκά, και γλυκά, και γλυκά σου σιγοκλαίνε. Θα το πω όλο. Εγώ το λέγατε τόσο ωραία, θα σας άφηνα να το πείτε ολόκληρο και ξανά. Να είστε καλά. Θα σας στείλω ένα ωραίο αερόθερμο από την εταιρεία Grupo Kutsin. Α, ωραία. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, θα βγάλουμε και άλλες γραμμές μετά, γιατί έχουμε και άλλα δώρα να δώσουμε. Ας βγάλουμε τώρα, δεν πειράζει. Θα βγάλουμε τώρα και θα βγάλουμε και άλλες μετά. Έτσι. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Η κυρία Κιμ. Ναι. Μεγάλη χαρά που σας ακούω. Να είστε καλά. Από Θεσσαλονίκη. Πολύ ωραία. Εγώ με ποιον ομιλώ, το όνομά σας? Κατερίνα Παπάζουλου. Κυρία Κατερίνα, δεύτερη Κατερίνα, και η προηγούμενη τηλεθεάτρια ήταν η Κατερίνα. Ωραία, λοιπόν, να πω και σε εσάς χρόνια πολλά για την ονομαστική γιορτή, γιατί είπαμε ότι ισχύει 40 μέρες άλλωστε. Εγώ δεν τα πάω και καλά με τις γιορτές, το θυμάμαι έτσι κι αλλιώς λίγο πιο μετά, οπότε... Δεν πειράζει, οι ευχές πάντα είναι καλές. Ακριβώς. Είστε έτοιμοι να παίξουμε ένα μουσικό quiz με τον Στέφανο? Τέλεια. Είμαι. Πάμε. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα, εσύ που βγάζεις τα καλύτερα παιδιά. Θεσσαλονίκη μου μεγάλη φτωχομάνα, όπου κι αν πας για σένα απαντάς την καρδιά. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καθιέμαι. Θεσσαλονίκη μου ποτέ δεν σ' απαρνιέμαι, είσαι η πατρίδα μου, το λέω και καθιέμαι. Μπράβο! Καλά!
Έτσι, έτσι, γιατί πρέπει να είμαστε υπερήφανοι για την πατρίδα μας, έτσι δεν είναι, κυρία Κατερίνα? Λοιπόν, να έρθετε και στη Θεσσαλονίκη μια φορά, να σας δούμε και από κοντά. Βέβαια, ωραία ιδέα μας δώσατε, θα έρθουμε έτσι όλοι εδώ όπως είμαστε, Θεσσαλονίκη. Γιατί είναι ο κόσμος, πολύ, να γιατί είναι και αγαπημένη η τουλάχιστον πόλη. Τουλάχιστον εμείς οι φίλες μου σας βλέπουν και σας αγαπάνε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα χαρούμε να σας δούμε και από κοντά κάποια φορά. Βεβαίως, να είστε καλά. Να είστε καλά, καλές γιορτές. Σας στέλνω ένα ωραίο δώρο από την εταιρεία Γκρούπο Κουτσίνε. Να είστε καλά. Ωραία. Από τη Θεσσαλονίκη, που την αγαπάμε πολύ όπως αγαπάμε όλες τις πόλεις της Ελλάδας, γιατί είμαστε υπερήφανοι για την πατρίδα μας. Έτσι δεν είναι? Έτσι είναι, παιδιά. Λοιπόν, και επειδή αγαπάμε την πατρίδα μας, αγαπάμε και τα φαγητά της. Έτσι, γι' αυτό πάμε τώρα στην κουζίνα με τη Σοφία. Αχ, μ' άρεσε αυτό έτσι πως το είπα, στην κουζίνα με τη Σοφία. Μαγειρεύω με Σοφία, ο τίτλος μου. Χοιρινό μεσέλινο. Χοιρινό μεσέλινο. Ελληνικό φαγητό. Ελληνικότατο, ό,τι πρέπει για τις μέρες που έρχονται, ζεστό, ζεστό και νομίζω και φτηνό. Λίγα υλικά, να τα πούμε. Να τα πούμε. Έχουμε λοιπόν το βασικό μας υλικό που είναι το χοιρινό. Mm-hmm. Κρεμμυδάκι για να κάνουμε το απαραίτητο σοτάρισμα που κάνουμε πάντα. Το σέλινό μας, το οποίο όπως βλέπεις το έχουμε κόψει ούτως ή άλλως χοντροκομμένο. Mm-hmm. Έχουμε το ωραιότατο αυτό εδώ πέρα αυγουλάκι, mm-hmm, που χρειάζεται για να αυγοκόψουμε το φαγητό, βεβαίως. Λεμονάκι, mm-hmm, αλάτι και πιπέρι. Αυτά είναι. Και με αυτά θα φτιάξουμε αυτό με εδώ εκπλήσεις. Το πιάτο, εδώ κοίτα. Ωραία. Να το δείξουμε από τώρα, να το δείξουμε μετά. Να δούμε πρώτα πώς θα το φτιάξουμε. Να το δούμε μετά. Πρώτα πώς θα το φτιάξουμε, λοιπόν. Το σέλινο όμως, γιατί να το κόψουμε? Εγώ το έχω δει που το βάζουν και ολόκληρο. Πολλές φορές μπορείς να το σπάσεις και με τα χέρια και να το βάλεις. Να είναι λίγο πιο σαν χόρτο πιο πολύ, ναι. Ναι, ναι. Δεν έχει κανένα θέμα. Ωραία. Εγώ απλά το έκανα για μεγαλύτερη ευκολία. Ο καθένας το κάνει πάντα όπως το θέλει. Δεν χρειάζεται μετά να το κόψεις το πιάτο. Ακριβώς. Λοιπόν, και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται στη διαδικασία μας. Λαδάκι, το οποίο όπως βλέπεις ήδη μυρίζει, βγάζει τις μυρωδιές του. Και βάζουμε λοιπόν το κρεμμυδάκι μας. Να φέρω εγώ την κουτάλα. Εδώ την έχω. Την έχω δίπλα σου καταρχήν από εκεί. Αχ. Σε ξέρω πια. Έχεις την κουτάλα στο χέρι και κάνεις τις αλχημίες σου. Λοιπόν, και ενώ εσύ λοιπόν θα βάζεις την κουτάλα, εγώ θα σου βάζω το χοιρινούλι για να τσιγαριστεί μαζί με το κρεμμυδάκι. Χοιρινό λοιπόν, το οποίο εγώ θα επιμείνω πάλι στη σπάλα γιατί είναι τινούλα. Όλα εκεί, σε αυτή την τιμή, όλα εκεί, εκεί που ο κόσμος έχει προβλήματα σήμερα, εκεί πρέπει να τον βοηθήσουμε, εκεί πρέπει να του δώσουμε λύσεις και εμείς του δίνουμε τη σπάλα. Είναι και χριστουγεννιάτικο φαγητό αυτό. Χριστουγεννιάτικο, βεβαίως. Λοιπόν, πιπεράκι, αλατάκι. Πιπεράκι, αλατάκι. Εν μεταξύ λοιπόν, είναι αυτός ο θόρυβος, ο κλασικός όταν τσιγαρίζεται το κρεμμύδι, που λες ότι κάποιος μαγειρεύει κάπου. Ο πολύ ωραίος θόρυβος που θέλεις κιόλας να μπεις και στην κατσαρόλα και από το θόρυβο και από τη μυρωδιά. Όχι, αλλά είναι αυτό που σου δίνει την έναξη. Μαγειρεύω. Ακριβώς. Μαγειρεύω. Βλέπεις, ο Στάθη έχει πιάσει ήδη το σήμα κατά τεθέν που του στείλαμε. Και το εκφράζει. Σε λίγο θα πιάσει και το πυρούνι ο Στάθης. Δεν ξέρω. Όχι μόνο το σήμα κατά τεθέν. Εκεί είναι το πρόβλημα. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, Σοφία? Τίποτα. Το αφήνουμε να σοταριστεί, να θωρακιστεί όπως λέω πάντα. Δηλαδή να κρατήσει μέσα τα ζουμάκια του και απ' έξω να πάρει ένα χρωματάκι. Και αφού γίνει αυτό, θα βάλουμε μέσα νεράκι για να το βράσουμε κλασικά. Και έχω να προτείνω και κάτι άλλο. Μια εναλλακτική λύση. Για πες. Να την πω. Να πω λοιπόν ότι θα μπορούσαμε το φαγητό αυτό να το σερβίρουμε και χωρίς να το αυγοκόψουμε. Συνήθως οι κυρίες ρωτάνε, αυγοκόβω ή δεν αυγοκόβω? Αυγοκόβω μόνο όταν θέλω να αυγοκόψω. Και μην το φοβόσαστε, διότι μπορούμε να αυγοκόψουμε χωρίς να είναι προβληματικό αυτό. Πώς? Με μπέρδεψε, Σοφία. Κάποια φαγητά λοιπόν, τα οποία εμείς τα έχουμε συνηθίσει, ας πούμε, να τα τρώμε αυγοκομμένα, δεν υπάρχει πάντα ο λόγος να τα αυγοκόψουμε. Μπορούμε να τα αφήσουμε και να το σερβίρουμε κλασικά με το ζουμάκι τους. Ωραία. Δεν έχουμε λόγο δηλαδή να τα αυγοκόψουμε. Ναι, δεν χαλάει κάτι στη γεύση, δεν είναι αυτό θες να πεις. Ακριβώς. Απλά αυγοκόβουμε για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα. Να δείξω λίγο την εικόνα, γιατί εδώ ούτως ή άλλως δεν θα μπορέσουμε να το δείξουμε. Οπότε να δείξω την εικόνα του λευκού. Αυτό είναι που κερδίζουμε στην ουσία. Την αυτό εικόνα... είναι αυγοκομμένο. Ναι, αυτό είναι αυγοκομμένο. Αυτό είναι αυγοκομμένο. Mm-hmm. Εδώ λοιπόν έχουμε. Κοίταξε να δεις, αλλάζει, την κάνει λίγο πιο βαριά, ας πούμε, ναι, γεύση. Ναι, είναι το λεμόνι στη μέση, έτσι. Εμείς μιλάμε τώρα για κάτι το οποίο θα μπορούσε να αποφύγει μια νοικοκυρά που δεν θέλει να αυγοκόψει, γιατί δεν φοβάται μην της ασπρίσει το φαγητό, κατά κάποιο τρόπο. Ναι, ή κάποια
φίλη μας που δεν θέλει να βάλει αυγό για να μην προσθέσει χοληστερίνη, ιστορία. Ακριβώς, ακριβώς αυτό. Λοιπόν, εδώ πέρα λοιπόν τσιγαρίζουμε το κρεμμυδάκι μας, ήδη έχει σοταριστεί, έχει πάρει το χρωματάκι του. Και τώρα λοιπόν εδώ κλασικά θα πρέπει να βάλουμε νεράκι και το σελινάκι μας. Ναι. Κοίτα μυρωδιά. Κοίτα μυρωδιά. Είναι υπέροχη. Μιλάμε ότι είναι κήπος αυτή τη στιγμή. Όπως το όλα τα φαγητά. Τρέξουμε λίγο στον κήπο, περίμενα. Ωραία. Βουτάμε στον κήπο κιόλας έτσι. Πόσο κάνουμε νερό βάζουμε εδώ? Ένα νεράκι το οποίο θα μας καλύψει όχι πάρα πολύ την κατσαρόλα μας, γιατί το θέλουμε πολύ ζουμερό πάντα. Ούτως ή άλλως, εμένα μου αρέσει να κρατάει τα ζουμιά του κρεμμυδιού, της ένωσης του κρεμμυδιού με το κρεατάκι μας. Μάλιστα. Οπότε ούτως ή άλλως δεν θα το κάνουμε πολύ. Το αφήνουμε λοιπόν να βράσει, θα βγάλει τα ζουμάκια του αυτό ούτως ή άλλως. Βάλαμε λοιπόν αλατάκι, πιπεράκι για να θυμίσουμε. Σοτάραμε το κρεατάκι μας με το κρεμμυδάκι. Έχουμε βάλει το σέλινο, το αφήνουμε να βράσει, που σημαίνει ότι το σκεπάζουμε, όχι εδώ, ας βάλουμε εδώ αυτό το σκεπασματάκι. Το αφήνουμε λοιπόν να βράσει, όχι αυτό, να το βλέπουμε, να το ευχαριστούμε. Ναι, είναι μαγική εικόνα. Είναι θέαμα ούτως ή άλλως αυτό. Ωραία. Και να δείξουμε λιγάκι τι γίνεται με το αυγό κομμά. Ναι. Λοιπόν, να δείξουμε λοιπόν τι γίνεται. Το φαγητό μας βράζει. Όταν το φαγητό μας πάει να γίνει, είναι σχεδόν έτοιμο μετά να γίνει. Μετά από πόση ώρα? Το σέλινο δεν το ρίξουμε αμέσως με το κρεατάκι μας. Θα αφήσουμε το κρέας να γίνει για να μαλακώσει. Πώς πρέπει να μαλακώσει? Περίπου 3 τεταρτάκια. Ωραία. Εκεί λοιπόν θα ρίξουμε το σέλινο χωρίς να βγάλουμε το σκληρό του κοτσάνι. Και το κοτσάνι, όπως βλέπεις εδώ, ακριβώς. Και θα είναι δώσει την ανάλογη γεύση στο φαγητό. Το σκληρό το κοτσανάκι. Ακριβώς, δίνει όλο το άρωμα. Το πρώην σκληρό κοτσανάκι, γιατί έχει μαλακώσει. Το πρώην, ακριβώς. Έχουμε λοιπόν φτιάξει, έχουμε ήδη το κρέας μας στα 3 τέταρτα έτοιμα ψημένο. Και από εκεί και πέρα θα βάλουμε το σελινάκι και θα το αφήσουμε να βράσει μαζί με το κρεατάκι. Να αρχίσουν να ενώνονται στην ουσία. Ωραία. Τώρα πάμε στο αυγό κομμάτι. Στο τελευταίο κομμάτι. Στο τελευταίο στάδιο. Λοιπόν, θα πάρουμε κλασικά το αυγουλάκι μας. Το οποίο αν θέλεις, θες να μου το χτυπήσεις εσύ λιγάκι. Με αυτό ή με πιρουνάκι? Με πιρουνάκι, εντάξει, με ό,τι θέλεις, με ό,τι σε εξυπηρετεί. Λοιπόν, και από τη στιγμή που το αυγό κόψουμε, που χτυπήσουμε το αυγουλάκι μας, το αμέσως επόμενο υλικό ποιο είναι? Είναι το λεμονάκι. Αυτό λεμόνι που είπε πολύ σωστά ο Στέφανος, ότι θα πρέπει να ξυνήσει το φαγητό μας. Βάζουμε λοιπόν και το λεμονάκι μας. Αυτό πάλι έγκυται στο πόσο ξινό εμείς το θέλουμε. Mm-hmm. Στην περίπτωσή μας λοιπόν, εγώ το έχω κάνει αρκετά ξινούτσικο. Ναι, του πάει. Νομίζω ναι, όλα τα φαγητά τα οποία τα αυγοκόβουμε, έχω την αίσθηση ότι τους πάει ωραία το λεμονάκι. Θα βάλουμε δεν τώρα εδώ και λίγο ζουμί από το φαγητό, έτσι θα πρέπει να βάλουμε λοιπόν, εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή, γιατί το φαγητό δεν είναι, άλλος δεν είναι έτοιμο. Βάζουμε λοιπόν ζουμάκι από το φαγητό όταν πια είναι εντελώς έτοιμο. Το ενώνουμε με το. Γιατί το κάνουμε αυτό όμως, ξέρεις, γιατί το ενώνουμε μαζί για με να το μην κόψει. Ακριβώς. Διότι αν το βάλουμε αυτό ακριβώς στην καυτή κατσαρόλα, χάσαμε το παιχνίδι. Αρχίζει και βγαίνει αυτό που σου λέω εγώ το ασπράδι, το άσπρο. Ναι, ναι, ναι. Που προσπαθούν οι περισσότερες νοικοκυρές να αποφύγουν. Που σε θυμίζει ομελέτα πιο πολύ. Ακριβώς. Εκεί είναι η αποτυχία. Και ομελέτα μαζί. Και δύο πράγματα. Αν γίνει και δεν το προλάβουμε, μπορούμε να το σώσουμε. Εγώ αυτό θέλω να μάθω. Νομίζω ότι είναι καλύτερα αν δεν ξέρουμε να το κάνουμε. Καλό θα ήταν να το αποφύγουμε και να αφήσουμε το φαγητό μας με το νεράκι του και το ζουμάκι του. Είναι ωραιότατο, πεντανόστιμο και είναι μια χαρά. Αλλά είναι απλή η διαδικασία. Εάν σβήσουμε την κατσαρόλα μας και την αφήσουμε για 5-10 λεπτάκια και βάλουμε το ζουμάκι μέσα στο λεμόνι και στο αυγό, το χτυπήσουμε πάρα πολύ καλά έτσι ώστε να ενσωματωθεί και να φύγει η πρώτη αψάδα, αυτό που λέμε του φαγητού, το πρώτο ζέσταμά του. Και το βάλουμε μέσα στην κατσαρόλα μας, δεν θα γίνει απολύτως τίποτα. Και να δείξω και μια κίνηση που κάνουν. Ναι, 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 έτσι, να μου δείξεις. Καταρχήν τώρα οι παλιές κυρίες κάνανε αυτό. Τα φυλάνε. Στέλνανε φιλιά. Φυλάκια. Φυλάκια. Φυλάκια στο αυγολέμονο για να το ξεγελάσουνε, να το φλανέψουνε. Αλλά πιο εύκολο που φαίνεται από αυτό. Πιο δραστικός τρόπος. Μάλλον θα το χαϊδέψουμε. Όλοι το ξέρουν τα φυλάκια. Μαγειρεύει, Στέφανη μου. Ναι, μαγειρεύω. Λοιπόν, εμένα μου θυμίζει αυτό εδώ πώς ήταν παλιά στα σχολεία. Που ήταν νοικοκυρικά. Νοικοκυρικά, μπράβο αυτό. Πρέπει να επανέλθουν. Εισήγηση στο Υπουργείο Παιδείας, πρέπει να επανέλθει. Το προχώρησε. Να μπει η μαγειρική. Να μπει η μαγειρική στα σχολεία. Γιατί? Πώς θα παντρευτούν εδώ, πώς θα παντρευτούμε τα κορίτσια μας εδώ. Λοιπόν, για πες το τελευταίο. Βάζουμε λοιπόν το στάδιο, κάνουμε το φυλάκι που λέμε και κουνάμε το φαγητό μας έτσι. Δηλαδή δεν θα το ανακατέψουμε. Αν το ανακατέψουμε, καταρχήν θα διαλυθεί το φαγητό και κατά δεύτερον έχουμε κίνδυνο πάλι να το χαλάσουμε. Κάνουμε λοιπόν ένα ανακάτεμα στο έτσι και έχουμε αυτό το θεσπέσιο, το εκπληκτικό, το πεντανόστιμο. Θες να έχω πιατάκι εδώ. Εδώ έχω βγάλει. Σε έχω έτοιμη. Το Στάθη δεν βλέπω να σηκώνεται. Μου φαίνεται δεν του αρέσει το φαγητό αυτό. Μάλλον. Ναι, τον βλέπω. Καλή διαγωγή
και για την ώρα. Είναι γιορτές, προσπαθώ να κρατήσω απόθεμα. Τον βλέπω λίγο διστακτικό. Μη μου πεις ότι δεν είναι ένα κομψοτέχνημα αυτό. Είναι πάρα πολύ ωραίο και φαίνεται και λουκούμι. Και έχει μερινό. Εδώ έχει δώσει φυλάκι. Και καταπληκτικό. Πολλά φυλάκια. Εντάξει. Εδώ έχω δώσει φυλάκια και έχω δώσει και στέλνω και πάρα πολλά φυλάκια σε όλες τις κυρίες που μπαίνουν μες στο site μου, που επικοινωνούν μαζί μου. Τις ευχαριστώ πάρα πολύ για την αγάπη τους και είμαι εδώ για να λύσω οποιασδήποτε απορίες. Λοιπόν. Ποιο θα πρώτο το δοκιμάσει, δεν ξέρω, θα ρίξουμε κλήρο. Το στιγμάμι, ρίξουμε και κλήρο, θα πάμε και λιβάμε. Σοφία, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε. Εμείς θα ρίξουμε κλήρο γι' αυτό εδώ τώρα. Επιστρέψαμε και θέλω να καλωσορίσουμε εδώ όλοι μαζί την κυρία Ελένα Μαντά. Καλώς ήρθατε για ακόμη μια φορά. Καλώς σας βρήκα και πάλι. Τα είχαμε πει πέρυσι. Πέρυσι ήτανε... Πέρυσι, ναι, πριν κάποιους μήνες. Δεν θυμάμαι, δεν έχει και σημασία. Και πρέπει να σας πω ότι σας βλέπω ανανεωμένη. Ναι, ναι, νέο look πάλι. Εντυπωσιακή και πολύ δυναμική. Και αυτό με χαροποιεί πάρα πολύ. Ναι, μια χαρά. Και αυτό που σίγουρα χαροποιεί και εσάς πάρα πολύ, αλλά και τους φανατικούς έτσι, αναγνώστες, είναι το καινούριο βιβλίο. Ναι. Με λένε Data, της Ελένας Μαντά. Για πείτε μου δύο λόγια για αυτό το βιβλίο, το οποίο το βλέπω ότι είναι αρκετά έτσι, χορταστικό. Ναι, αλλά είμαι σίγουρη ότι, ότι οι αναγνώστες, δεν ξέρω, μάλλον 2-3 μέρες. Εγώ έχω φτάσει τώρα το μάξιμο μέχρι 2,5. 2,5 μέρες. Τώρα, 2,5. Θα σου πω. Άκου τι λένε. Βγαίνει το βιβλίο γιατί αυτό έχει βγει το Μάιο, ας πούμε. Mm-hmm. Το διαβάζετε σε 2 μέρες, 3 και μετά αρχίζετε το επόμενο. Πότε είναι αυτό. Είναι το Μάιο. Ακριβώς. Ναι. Για φέτος βέβαια το σπάμε το σερί, γιατί το Γενάρη κυκλοφορεί σε επανέκδοση το πρώτο μου βιβλίο, το οποίο έρχεται πια στις εκδόσεις Ψυχογιός και κυκλοφορήσει με άλλο εκδότη τότε. Τώρα έρχεται στις εκδόσεις Ψυχογιός και μάλιστα με τον original τίτλο, δηλαδή αυτόν που είχα δώσει εγώ πριν τον αλλάξουν. Και έτσι στις 23 Γενάρη βγαίνει το «Ήταν ένας καφέ στη Χόβολη». Αυτό είχε τίτλο «Τη μέρα που σε γνώρισα» όταν πρωτοκυκλοφόρησε. Τώρα βγαίνει όμως με τον κανονικό τίτλο, αυτό που έδωσα εγώ. Αυτό που έχετε σκεφτεί εσείς. Ναι. Το αγαπημένο σας βιβλίο, θα πω εγώ. Ήταν το πρώτο, ήμουνα λίγο άμαθη, ήταν διαφορετικά τα πράγματα. Και είναι και ένα βιβλίο το οποίο έχει την πρωτοτυπία, μπορούμε να πούμε, ότι πουθενά δεν αναφέρονται τα ονόματα των ηρών. Δηλαδή δεν υπάρχει... Η Data τώρα ποια είναι? Η Data είναι... Άλλο πράγμα. Άλλο κεφάλαιο. Ναι. Την Data τη γνωρίσαμε ως Αλεξάνδρα στο προηγούμενο βιβλίο, «Τόσο αντέχει ψυχή». Εκεί είδαμε ότι κάτι κρύβει αυτή η γυναίκα. Εγώ δεν μπόρεσα να το ολοκληρώσω τότε. Και άλλαξε όνομα για να το ολοκληρώσει. Όχι, το Αλεξάνδρα, το Data είναι ας πούμε το χαϊδευτικό της Αλεξάνδρας στα Ιόνια νησιά από όπου κατάγεται η ηρωίδα μου. Στο «Όσο αντέχει ψυχή» βλέπαμε ότι είναι μια γυναίκα η οποία έχει ένα σκοτεινό παρελθόν. Αλλά δεν ήθελα να συμπυκνώσω δύο βιβλία σε ένα. Θεωρούσα ότι η Αλεξάνδρα Data έπρεπε να έχει το δικό της. Και όταν ολοκλήρωσα λοιπόν «Τόσο αντέχει ψυχή», βγήκε η Data. Για την οποία Data δύο λόγια δεν είναι ποτέ αρκετά. Και αυτό φαίνεται. Και αυτό φαίνεται. Είναι τόσο πολυδιάστατη σαν ηρωίδα και τόσο σκληρή και τόσο διαφορετική από ό,τι έχω γράψει, που όταν μου λένε δύο λόγια, λέω δύο, δύσκολο. Τουλάχιστον να μας πείτε μόνο αυτό, αν είναι καλή, δηλαδή κάποιος που δεν το έχει διαβάσει, όπως εγώ, είναι καλή η Data ή κακή. Όπως το δει κανείς προφανώς. Είναι καλή που πρέπει να είναι και κακή και έχει που πρέπει δικό να είναι. Έχει δικούς της κανόνες, ζει σύμφωνα με αυτούς. Είναι μια γυναίκα πάρα πολύ σκληρή με τους εχθρούς της και πάρα πολύ καλή με ανθρώπους που το αξίζουν. Απλά όταν κάνει το καλό, δεν θέλει να το μάθει κανείς. Όταν κάνει το κακό, το πόσο το περηφανεύεται, δεν λέγεται. Και κουβαλάει και πολλά, ναι. Θέλω να πάμε να θυμηθούμε μαζί κάποιες έτσι στιγμές από την ζωή σας και μετά να... Πάμε να τις θυμηθώ κι εγώ. Πάμε.
Είναι δύσκολο να χωρέσεις μέσα σε λίγες γραμμές ολόκληρες ζωές. Αυτό μπορείς να το κάνεις μόνο αν έχεις το χάρισμα να γράφεις, να είσαι συγγραφέας ή στην συγκεκριμένη περίπτωση να είσαι η Λένα Μαντά, η μεγάλη πρωταγωνίστρια των πωλήσεων, που άλλοι αγαπούν και άλλοι αγαπούν να μισούν. Εμείς θα την δούμε σαν την ηρωίδα της δικής της ζωής και θα σταθούμε στους σταθμούς της, εκείνους τους σταθμούς που σήμερα την έκαναν αυτό που είναι. Πάντα εσύ, του πόθου είσαι το νησί. Το νήμα της ζωής της αρχίζει να ξετυλίγεται στην Κωνσταντινούπολη, μια πόλη που κουβαλάει τη μαγεία του Βοσπόρου. Τα παραμύθια που άρχισε να γράφει σε ηλικία μόλις 5 ετών της αποκάλυψαν ότι είναι ευλογημένη με το ταλέντο του να γεμίζει με ωραίες ιστορίες τις λευκές σελίδες. Αν ο χρόνος μας λυγίσει και ο καιρός μας πολεμήσει, τι μπορεί να μας χωρίσει, τόση αγάπη πώς να σβήσει. Για να πιστεί όμως ότι εκείνα που γράφει αξίζουν να γεμίζουν τις βιβλιοθήκες των αναγνωστών, πέρασαν πολλά χρόνια και η ζωή της διασταυρώθηκε με εκείνη του Γιώργου, του συζύγου της. Εκείνος ήταν που πήρε τα χειρόγραφα και χτύπησε τις πόρτες των εκδοτικών οίκων. Μόνη μου γεννήθηκα, αγάπη δεν αρνήθηκα και βρέθηκα στη γη να ζω σε ένα κορμί. Και μπορεί η Λένα Μαντά σήμερα να έχει πουλήσει χιλιάδες αντίτυπα των βιβλίων της και να απολαμβάνει τα υλικά αγαθά, αλλά τα πράγματα δεν ήταν πάντα εύκολα. Υπήρξαν στιγμές που τα Σαββατοκύριακα η οικογένεια Μαντά δεν είχε ρεύμα γιατί δεν μπορούσε να το πληρώσει. Δεν είχε την πολυτέλεια να πάει διακοπές. Το μέλημα της μαμάς και του μπαμπά ήταν να έχουν γάλα για τα δύο τους παιδιά. Ήταν χρόνια που πόνεσαν πολύ, αλλά ευτυχώς ανήκουν πια στο παρελθόν. Το όνομά της γίνεται ευρέως γνωστό όταν χρόνια μετά το πρώτο της μυθιστόρημα κυκλοφορεί το σπίτι δίπλα από το ποτάμι. Το αναγνωστικό κοινό βρήκε τη μούσα του. Η ίδια συγγραφέας πάντως φαίνεται να ξεχωρίζει το βιβλίο «Θεανό, η Λύκαινα της πόλης», γιατί ο συνδετικός κρίκος είναι η Κωνσταντινούπολη. Ποιο τραγούδι, πικρός αδερφός. Τα χρόνια πέρασαν και η Λένα Μαντά ήρθε αντιμέτωπη με τον καρκίνο. Η ειρωνία ήταν ότι αυτή η μορφή καρκίνου είχε χτυπήσει την ηρωίδα της, την Ελπίδα, στο μυθιστόρημα «Βάλς με 12 θεούς». Ήσουν φως στο κορμί μου πορφύρα, ήσουν άνεμος και έγινες μοίρα. Και στο σημείο αυτό θα κάνει αυτό που γνωρίζει καλύτερα. Θα μοιραστεί με το κοινό της τις σκέψεις της. Γράφει. Πολύ απλά θα σας πω τι μου συμβαίνει τον τελευταίο καιρό, γιατί ποτέ δεν κρύφτηκα από όλους εσάς. Πάνε χρόνια που έγραψα το «Βάλς με 12 θεούς». Τότε που αναζητούσα τη μορφή καρκίνου από την οποία θα νοσούσε η Ελπίδα, βρήκα αυτήν που όταν ο ασθενής την ανακαλύψει είναι πολύ αργά για να σωθεί. Οι έρευνες έδειχναν προς τον καρκίνο του στομάχου. Εγώ στάθηκα πολύ τυχερή. Μία αντιβίωση που μου έφερε πόνους με οδήγησε στη γαστροσκόπηση. Ακολούθησαν επώδυνες περαιτέρω εξετάσεις που πιστοποίησαν ότι στάθηκα σε ένα δυσάρεστο και τελεσίδικο κατόφλι που τελικά δεν πέρασα. Οι γιατροί μου είπαν ότι για την περίπτωσή μου υπάρχει μία και μόνο περιγραφή. Έπεσε από τον πέμπτο και στάθηκε στο ισόγειο σαν γάτα. Αλλιώτικη μέρα να δω φωτιά. Σου λέω καλημέρα, σε παίρνω αγκαλιά. Η Λένα Μαντά τα κατάφερε και είναι εδώ για να γεμίζει τις λευκές σελίδες με ιστορίες που συγκινούν, που δυναμώνουν, που οι αναγνώστες συναντούν κάποια κομμάτια από τον εαυτό τους. Μαζί μ' όλα τα άλλα και εμένα αγαπώ. Μ' αγαπώ. Μερικά αποσπάσματα. Ναι, κάποια πόνεσαν. Ναι, πάμε παρακάτω. Να ρωτήσω κάτι. Θα υπάρξει ηρωίδα που θα παλέψει για τη ζωή της και θα σταθεί όρθια σαν γάτα? Όχι ακόμα. Αν αυτό γίνει, θα γίνει πολύ πολύ αργότερα. Αυτή τη στιγμή πονάει πάρα πολύ για να μπορέσω να σταθώ απέναντι και να το περιγράψω. Να είμαι αντικειμενική και να αποδοθεί έτσι όπως πρέπει να αποδοθεί. Άρα πρέπει να περάσουν χρόνια να το ξεχάσω, γιατί ακόμα είναι πολύ οδυνηρές
οι αναμνήσεις. Πρέπει άσχετα, να αποστασιοποιηθείτε δηλαδή πολύ, λίγο. Πάρα πολύ. Άσχετα το πώς το αντιμετώπισα, άσχετα με το ότι βγήκα μπροστά, το ότι δηλαδή έβλεπα την εικόνα μου τώρα, στο πώς ήταν και πώς είναι τώρα και ακόμα, λίγο ενοχλεί, με ενοχλεί εμένα. Mm. Δεν θα μπορέσω να κάνω σωστά αυτό που πρέπει να κάνω και θέλω να το αφήσω να κάτσει. Νομίζω ότι θα το κάνετε σαν ύποπτο χρόνο. Ναι, έτσι γίνεται συνήθως. Δηλαδή δεν θα το περιμένω ούτε εγώ ίδια όταν θα αυτό το πράγμα... Θα ξυπνήσετε ένα πρωί ναι. και θα πείτε τώρα αρχίζω. Τώρα αρχίζω, πιστεύετε ότι οι φανατικές αναγνώστριές σας περιμένουν αυτό το βιβλίο? Όχι. Κάποιες με ρωτάνε, θα γράψετε, όχι. Οι περισσότεροι απλά λένε πότε είναι το επόμενο, ναι, τι τίτλο ας πούμε έχει, τι θα περιγράφει. Οι περισσότεροι αυτό, δεν τους νοιάζει το θέμα τόσο πολύ. Παντός, επειδή ακριβώς και το τονίζω αυτό, οι αναγνώστριες οι δικές σας είναι φανατικές, δεν είναι απλά αναγνώστριες, είναι φανατικές. Δηλαδή όποιο ναι. παίρνει ένα βιβλίο και ένα δεύτερο θα πάρει και όλα τα υπόλοιπα μετά. Αυτό ναι. είναι γεγονός. Πράγμα το οποίο βέβαια έχει δεχτεί και κάποιες κριτικές στο παρελθόν. Στο παιχνίδι και αυτό. Είναι και αυτό στο παιχνίδι πάντα, έτσι. Οπότε... Εγώ όμως λέω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τόσο φανατικούς αναγνώστες και θαυμαστές, είναι πολύ ωραίο να δίνει έτσι αυτό το δείγμα δύναμης, ψυχής, ακόμα και στην αντιμετώπιση με μια ασθένεια που όπως και να την κάνουμε έχει μπει πάρα πολύ έντονα στη ζωή μας. Πάρα και πολύ. Υπάρχει σε κάθε σπίτι ναι. πλέον. Ναι, είναι γεγονός. Οπότε εσείς μου λέτε τώρα ότι θέλετε να αποστασιοποιηθείτε πριν γράψει το βιβλίο αυτό και μετά μαζί με το βιβλίο να κλείσει και αυτό το κεφάλαιο εντελώς. Οι φανατικοί αναγνώστες που πλέον δεν μπορώ να τους δω σαν απλούς αναγνώστες. Γιατί το καλοκαίρι που πέρασε και που εγώ ήμουνα παρόλες τις χημειοθεραπείες, γύρισα όλη την Ελλάδα. Οι φανατικοί λοιπόν αναγνώστες που ήρθαν και στις παρουσιάσεις, πρέπει να πω ότι φέτος στις παρουσιάσεις που έγιναν ξεπεράσαμε τις 4.000 άτομα που ήρθαν να με δουν από κοντά και να μου μιλήσουν. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι μπαίνουν στο ιστολόγιο μου ξέρουν ακριβώς πώς το αντιμετώπισα. Και πάντα υπάρχουν και τα κατηδίαν μηνύματα, τα οποία μου στέλνουν και απαντώ. Δεν περιμένουν από ένα βιβλίο πια για να πάρουν τη δύναμη. Τη δύναμη αυτή τους την έδωσα και από τη συμπεριφορά μου, όταν με βλέπανε στις παρουσιάσεις, όταν ξέραν ότι εγώ την άλλη μέρα έφευγα γιατί έπρεπε να γυρίσω να κάνω τις χημειοθεραπείες μου και να ξαναφύγω για παρουσιάσεις, αυτό ήταν αρκετό νομίζω. Δεν χρειαζόταν τίποτα άλλο. Νομίζω όμως ότι η αγάπη του κόσμου και οι παρουσιάσεις και η δουλειά που δεν σταματήσατε, τουλάχιστον το μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, σας βοηθήσανε ψυχολογικά. Πάρα πολύ. Να προχωρήσετε, να δείτε μπροστά. Δηλαδή θέλω να πω ότι εγώ σας θαύμασα όταν ήρθατε πέρυσι εδώ στην ναι. εκπομπή, σε αυτό τον καναπέ. Ναι. Ήταν πολύ δύσκολο. Με το μαντίλι στα ήταν μαλλιά. Ήταν πολύ δύσκολο. Μπορεί στο κεφάλι. Να μην. Το έδειχνα, γιατί έχω μάθει, έτσι λειτουργώ σαν άνθρωπος. Πάω πάνω στο κακό που λέμε και δεν κρύβομαι. Αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν λιγότερο οδυνηρό. Ήταν οι πρώτες φορές, μπορώ να πω, ότι ντρεπόμουν. Με την ίδια λογική που και τώρα ντρέπομαι που έχω κοντά μαλλιά, γιατί δεν ήμουν ποτέ γυναίκα που είχε κοντά μαλλιά. Ποτέ όμως. Πάντα μου άρεσε το μαλλί. Καλά, θα ξαναμακρύνει, δεν είναι θέμα. Ήταν δύσκολο λοιπόν από αυτή τη σκοπιά. Έπρεπε όμως να βγω. Αν καθόμουν σπίτι μου, θα ήταν πολύ πολύ χειρότερα και αυτό το λέω σε όλους. Το ότι είσαι άρρωστος δεν σημαίνει ότι πρέπει να απομονώνεσαι. Έχεις κάποιο πρόβλημα υγείας. Εγώ είχα λέμφωμα, θα μπορούσα να είχα καρκίνο. Το προλάβαμε. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν διαβήτη και κυκλοφορούν γύρω μας και δεν τους ξέρει κανένας. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν σκλήρυνση κατά πλάκας και κυκλοφορούν γύρω μας. Δεν σημαίνει ότι μια αρρώστια σε κλείνει μες στο σπίτι. Το σπίτι είναι ο ασφαλέστερος δρόμος για να πάθεις και κατάθλιψη, εκτός από το πρόβλημα υγείας που αντιμετωπίζεις. Δεν έχει αφήσει όμως κάποιο φόβο? Πολύ μεγάλο. Αυτό δεν νομίζω ότι το αποφεύγει άνθρωπος. Η διαφορά ανάμεσα σε μένα που πέρασα και σε έναν που δεν έχει περάσει και να μην περάσει ποτέ, είναι ότι δεν είσαι ξένιαστος. Έχεις χάσει αυτή τη... Ναι, δηλαδή ο κάθε πόνος που σε μία δεδομένη στιγμή θα έλεγες πω, πω, πονάω εδώ, τώρα λες γιατί πονάω εκεί. Λίγο παραπάνω ανησυχείς. Βέβαια με τους γιατρούς μου που μίλησα μου είπαν ότι αυτό θα μείνει πίσω μου. Κάποια στιγμή είναι πάρα πολύ νωρίς ακόμα και από ό,τι μου είπε και η γιατρός μου φταίω εγώ για ό,τι περνάω τώρα γιατί το πάλεψα πάρα πολύ.
Το πολέμησα πάρα πολύ. Και αυτό μου βγαίνει τώρα. Το άγχος, η αγωνία, δηλαδή. Ναι, γιατί συνειδητοποίησα ότι. Ίσως σφίγγεσαι και θες να είσαι δυνατή και ναι. Σου βγαίνει μετά. Μετά όμως, όταν περάσει όλο αυτό, δηλαδή συνειδητοποίησα ότι στα καλά καθούμενα έχω αποκτήσει τίξ στο μάτι. Ναι, μην γελάτε, χαχά. Δεν υπάρχει, αρχίζει, δεν το βλέπω. Ναι, εγώ το καταλαβαίνω και λέω, όπα, το έχω ξαναπάθει άλλη μια φορά στη ζωή μου αυτό και ήξερα ότι είναι από άγχος. Όλο αυτό λοιπόν σου βγαίνει. Εγώ όμως και αν ξαναξεκίναγα, πάλι το ίδιο θα έκανα. Κυρία Μοντά, να ρωτήσω κάτι. Όλη αυτή η περιπέτεια με την υγεία σας περάσατε στην έμπνευσή σας, στη συγγραφή των βιβλίων, πώς λειτουργήσε, σας στέρισε την έμπνευσή σας ή σας έκανε πιο δημιουργική, δηλαδή βρήκατε έναν τρόπο έκφρασης μέσα από το... Δεν το έχω πει και το λέω τώρα. Όταν εγώ έκανα χημειοθεραπείες, έγραφα το βιβλίο που θα βγει το Μάιο. Όταν ξεκίνησαν οι χημειοθεραπείες, εγώ έγραφα. Όταν έπεφταν τα μαλλιά, εγώ έγραφα. Ξεχνιόσασταν. Ναι, με βοήθησε. Άρα ήταν μια ψυχοθεραπεία. Ήταν ψυχοθεραπεία. Και λέω ότι τελικά το ταξίδι ψυχής που μπορεί να σου δώσει ένα βιβλίο, στο δίνει είτε το γράφεις, είτε το διαβάζεις. Πάντως και στις δύο περιπτώσεις σε ταξιδεύει. Σε τραβάει μακριά από το πρόβλημά σου. Και πέρα το βιβλίο όλο... και ο Γιώργος, Ο Γιώργος δεν υπάρχει. Είναι το παν. Ο Γιώργος δεν υπάρχει. Είναι πάντα... Αυτό που έκανε εκείνος για μένα, σπάνια. Η περιπέτειά σας αυτή σας έκανε να απομακρυνθείτε. Καθόλου. Το αντίθετο. Το αντίθετο. Ακόμα πιο κοντά. Νομίζω σε αυτές τις περιπτώσεις ή απομακρύνεσαι ή έρχεται ναι. Πιο κοντά. Εκείνος μου είπε το μόνο που συζητάω είναι να με αφήσει απ' έξω. Δηλαδή ό,τι κι αν είναι, το μόνο που δεν μοιράστηκα με τον Γιώργο ήταν ότι δεν υπήρχε ούτε μία στιγμή που να με είδε χωρίς κουφάκι. Αυτό δεν υπήρχε. Σας ακούμε και σας κοιτάζουμε στα μάτια που τον βλέπουμε. Επειδή τον βλέπουμε εμείς τώρα εκτός πλατό. Και αυτός τον πληρώνει τώρα. Τελικά ήταν έρωτας κεραυνοβόλος όπως είχαμε πει. Όχι έρωτας. Δεν ήταν. Ο έρωτας ανάβει και σβήνει σαν τους... Μήπως ήταν αγάπη. Σαν τους προβολείς σας, ναι. Πήγαμε στο δεύτερο στάδιο που είναι και το πιο δύσκολο, κύριε Μαντά. Ναι, κατευθείαν. Έτσι. Ίσως γιατί αφήσαμε πάρα πολύ χώρο για κουβέντα στη σχέση μας. Από την πρώτη στιγμή. Δηλαδή, αν κάτι. Εμάς η χαρά μας με τον Γιώργο είναι πού να πάμε. Ας πούμε, Θεσσαλονίκη, πάμε Θεσσαλονίκη. 5,5 ώρες δεν το βουλώνουμε μέσα στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, η συζήτηση ήταν από την πρώτη στιγμή πάρα πολύ έντονη και ειλικρινής. Δεν σταμάτησε να σας λέει ψινάκι. Εγώ τον λέω, ψινάκι. Εσείς τον λέτε, ψινάκι. Λοιπόν, φέτος το απέδειξε περίτρανα ο άνθρωπος, διότι είχαμε περιττές ταλαιπωρίες λόγω χημειοθεραπείας. Είχαμε πάρα πολύ επώδυνες καταστάσεις. Και αυτό λέω, χαίρομαι που ο κόσμος δεν κατάλαβε το παραμικρό. Διότι όταν ξεκίνησα τις περιοδίες, ακόμα είχε αντοχές ο οργανισμός. Όσο προχώραγε όμως, ο οργανισμός έπεφτε. Σίγουρα γιατί χρειάστηκαν και πολλές... Είχα πολλές παρενέργειες και ο Γιώργος έπρεπε να είναι εκεί για να καλύπτει. Ένα απλό παράδειγμα θα σας πω. Είχα τεράστιο πρόβλημα με τις φλέβες μου. Λοιπόν, ακόμα έχω κάποια σημάδια. Πόναγα. Ο κόσμος που ερχόταν, η πρώτη του κίνηση ποια είναι? Στο χέρι. Αυτό. Εγώ όμως πέθαινα, γονάτιζα από τον πόνο, με πιάνε τρέμουλο. Απλά ο Γιώργος λοιπόν μονίμως ήταν λοξά μπροστά. Φύλακας άγγελος. Να κόβει λίγο τις αντιδράσεις και αν έβλεπε κάποιο, γιατί ο κόσμος δεν μπορεί να ξέρει τι περνάς, θέλει να σε αγκαλιάσει. Έλεγε μη. Λέω Παναγία μου, θα νομίζω ο κόσμος πορσελάνη, ευαίσθητη. Μη σπάσει. Ποιο θα ήταν το μήνυμα που θα δίνατε σε γυναίκες που περνάνε τώρα το ίδιο ή το παρόμοιο, αλλά είναι ακόμα στη διαδικασία? Ψηλά το κεφάλι, βούρ και τον φάγαμε. Είναι το μόνο. Εάν αφαιθείς, το λέω και θα το λέω πάντα, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, το λένε γιατί εγώ το βίωσα. Πήγαινα να κάνω τη χημειοθεραπεία όπως και είχα την αίσθηση ότι πάω να πάρω αντιβίωση. Δηλαδή τη στιγμή που πέρασε το σοκ που πέσαν τα μαλλιά και ξεμπερδέψαμε με αυτό το θέμα, από εκεί και μετά δεν το είδα ποτέ αρνητικά. Δεν υπήρξε ποτέ στιγμή, έστω και στην αρχή, που μπορεί να σκεφτήκατε με τον εαυτό σας ή με τον άντρα σας, ότι υπάρχει και το ενδεχόμενο να μην τα καταφέρω? Οι γιατροί, επειδή διαβεβαίωναν συνέχεια ότι, δηλαδή, δεν ήταν μόνο οι γιατροί που με κουράριζαν, ήταν οι γιατροί που ήταν φίλοι, μέχρι ο Γιώργος ο Πολυράκης που είναι γιατρός, ο συγγραφέας, με πήρε τηλέφωνο από Θεσσαλονίκη και μου είπε μη μασάς, είναι η άσημο. Θα το θυμάμαστε και θα γελάμε κάποια στιγμή. Παρ' όλα αυτά όμως ο άνθρωπος φοβάται.
Κάπου γονατίζεις. Παρόλα αυτά. Για είναι ο φούφος. Είναι, δεν είναι, όχι. Έχεις περάσει στο επόμενο στάδιο. Λοιπόν, είναι ο απόλυτος τρόμος. Ο τρόμος. Δηλαδή ξαφνικά, ναι. Απόλυτος τρόμος. Ξαφνικά κοιτάς τα πάντα και αναρωτιέσαι αν θα τα ξαναδείς. Είναι τραγικό. Υπήρχε να στιγμή, το κάνεις, υπήρχε ναι. Λοιπόν στιγμή που είπατε στον εαυτό σας, δεν ξέρω αν το μοιραστήκατε το φόβο αυτό. Ναι, με τον άντρα μου. Όχι με τα παιδιά. Στο Γιώργο είχα πει: φοβάμαι. Και μου είπε: σοπαρε χαζί, θα το ξεπεράσουμε. Το ξεπεράσαμε. Ήταν πολύ αυτό το πράγμα που είχαμε χτίσει 30 χρόνια με τον άντρα μου. Τελικά ήταν πολύ γερά αυτά τα θεμέλια. Έτσι αποδείχθηκε. Γιατί υπάρχουν. Δεν είναι εύκολο, σε διαλύει. Αλλάζει όλη σου ζωή, αλλάζουν οι συνήθειες και το έχω πει και θα το ξαναπώ, είναι πολύ τρομερό για έναν άντρα να είναι τόσο πολύ διακριτικός σε σημείο που αισθανόμουν εγώ άσχημα. Δηλαδή πηγαίναμε στα ξενοδοχεία και θέλω να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί όλες οι περιοδίες και τα βιβλιοπωλεία που με είχαν καλέσει προσπάθησαν να κάνουν τα πάντα για να μην έχω προβλήματα, αλλά η συνύπαρξη σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου, όταν έχει τόσα πολλά προβλήματα, εκεί αρχίζει και είναι θέμα. Και τον θυμάμαι, ας πούμε, έπεφτε για ύπνο το μεσημέρι και μου έλεγε: μην φοβάσαι, βγάλε το σκουφάκι. Εγώ, όταν ξυπνήσω, θα σου μιλήσω πριν να ανοίξω τα μάτια μου. Η πρώτη φορά που. Δύσκολα το κάνει άντρα. Που βγάλατε το σκουφάκι. Το σκουφάκι και. Άστο. Είστε έτσι όπως σας βλέπουμε. Δεν ήμουν έτσι όταν το έβγαλα. Για πρώτη φορά με τρώγανε, βγάλτο. Φυσικά την πρώτη φορά που το έβγαλε ήταν βράδυ. Θυμάμαι ότι κοιμήθηκε πλάτη όλη νύχτα. Του λέω: δεν θα κοιτάξει. Όχι, μου λέει: δεν θα κοιτάξω, στορκίζομαι. Είχαν βγει βέβαια πια τα μαλλιά. Η πρώτη φορά που το έβγαλα δημόσια. Είναι ο χαρακτήρας μου, ρε παιδιά. Πού επέλεξα να το βγάλω το σκουφάκι. Σε παρουσίαση βιβλίου. Ναι. Κάνουμε συμπαρουσίαση μαζί με τη Χρυσίδα τη Δημουλίδου τα βιβλία μας και επιλέγω εκείνη την ημέρα. Να βγάλω το σκουφάκι. Πώς αισθανθήκατε? Χάλια. Άγχος τρομερό, δεν μπορούσα να κατέβω από το αυτοκίνητο. Είπα τι έκανα. Και παρόλα αυτά, η μαμά μου μου λέει, καλά, πάρ' το σκουφάκι σου μαζί, μήπως και δεν. Είπα, όχι, επάνω στο κακό, σήμερα σπάω τσαμπουκάς, βγαίνω χωρίς σκουφάκι. Βγήκα, αυτό ήταν. Ίσως και η δύναμη του κόσμου. Ναι, και μήπως κατά βάθος θέλατε, δηλαδή ναι. Είχατε αυτή την ανασφάλεια, ναι. Αλλά θέλατε να σπάσετε αυτό το. Έπρεπε να γίνει. Έπρεπε, ναι. Είναι έπρεπε αυτό που λέμε. Σε ρίχνουν στα βαθιά και κόλλημπα. Γιατί θα πνιγεί. Μοιράζεστε πράγματα με του αναγνώστε. Πολύ. Όλη τη ζωή τη. Καταρχά. Αυτό σα λυτρώνει. Δεν είναι λύτρωση ακριβώ. Είναι κάτι πρωτόγνωρο. Αισθάνεσαι ότι γύρω σου έχει χέρια. Αυτό χέρια που σε κρατάνε. Ναι, είναι τρομερό. Δεν συζητάω για όλες τις παρουσιάσεις που το έχω πει. Γύριζα με την τσάντα, στα βρουδάκια, αγίασμα, εικόνες, γούρια, φυλαχτά, προσευχούλες. Ό,τι μπορείτε. Γύριζα μια τσάντα γεμάτη πράγματα. Λοιπόν, αφού τελείωσε όλο αυτό, είπα ναι, πρέπει να βγεις. Πάντως, εγώ πιστεύω, μετά από έτσι και αυτά που είπαμε και με τον ενθουσιασμό και όλο αυτό που έχετε δώσει, δηλαδή την ψυχή σας και όχι μόνο τη γραφή σας, νομίζω ότι οι αναγνώστες δεν διαβάζουν την Τάτα, την Αλεξάνδρα, διαβάζουν μαντά. Ακριβώς. Η Λένα Μαντά έχει γίνει σαν τις εγκυκλοπαίδες που είναι παλιά. Λοιπόν, να πούμε ότι και την περασμένη φορά που δώσαμε βιβλία στους αναγνώστες μας, έγινε χαμός στο τηλεφωνικό κέντρο. Και να σας πω, γιατί σας το κράταγα τώρα για το τέλος, ότι έχουμε από την κυρία Μαντά και από τις εκδόσεις Ψυχογιός, έχουμε τρία βιβλία από το καινούριο βιβλίο Με Λένε Ντάτα για εσάς, για τους πρώτους τρεις ή τις πρώτες τρεις που θα πάρετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας. Να το θυμίσω κιόλας, για να μην το χάσετε. 2-11-55-50-55-50. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Να σας βλέπουμε έτσι δυνατή. Τελικά θα το κρατήσουμε το κοντό το μαλάκι. Α, με τίποτα δεν υπάρχει. Το συμπερνάμε μεταβατικό στάδιο. Ακριβώς. Αν το καλοεξετάσεις 6 μήνες, έχω από μαλλί ως εδώ. Πότε βγαίνει το επόμενο βιβλίο? Ο Μάιο. Το πρώτο είναι το Γενάρη. Τώρα θα βγει. Τα πέντε κλειδιά. Τα πέντε κλειδιά. Λοιπόν, και πόρτες ανοίξουν, δεν ξέρω. Δεν ανοίγουν πόρτες. Και θα κλείσουν. Όχι, λουκέτα ανοίγουν.
ανοίγουν. Εσύ θες κάτι έντονο, να κλάψουμε. Νομίζω ότι αυτή τη φορά λίγο παραπάνω θα δαγκώσετε τα νύχια σας. Είδα μετά να κλάψω, θα ήθελα άλλες μαξιλαροθετικές. Με την τάτα ποιος να κλάψει. Όχι, αλλά εγώ κλαίω, όχι, κλαίω, ανά τόσο κλαίω γιατί διαβάζω το... Το σπίτι. Δίπλα, ναι, δεν υπάρχει. Εγώ κλαίω με το βάλεις, έχω να πω, κυρία, κυρία. Κι εγώ. Γιατί ξέρουμε πολλά, εμείς. Εδώ είναι μοιρασμένα τα... Ευχαριστώ καλές πάρα γιορτές. Πολύ. Καλές γιορτές όλο τον κόσμο, με υγεία να και αγάπη. Να είναι οι πιο όμορφες μαζί με το σύζυγο και τα παιδιά. Να είστε καλά. Καλές γιορτές και όλους. Και να σας χαίρονται. Ευχαριστώ πολύ. Χαιρόμαστε. Έτσι όλοι. Να είστε καλά. Λοιπόν, εσείς παίρνετε τηλέφωνο για τα τρία βιβλία αυτά. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Εκτός από το τσουχτερό κρύο, υπάρχουν και τσουχτερά πρόστιμα για όλους τους οδηγούς που κάνουν μερικές παραβάσεις, συνηθισμένες ή μη. Βασίλης Αριμπαλίδης κοντά μας, car expert. Τσουχτερές παραβάσεις. Παρατσούκλης Αριμπαλ. Έχουμε λοιπόν αυτό το πολύ δυσάρεστο θέμα για σήμερα. Προετοιμάσεις. Αν είμαστε νόμιμοι και ακολουθούμε τους κανόνες του κώδικα δικαίου κυκλοφορίας, δεν έχουμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Είδες αν κάνουμε παραβάσεις, πληρώνουμε. Το θέμα σου, έτσι. Πολύ ωραίο, δυσάρεστο θέμα για σήμερα. Και ωραίο και δυσάρεστο. Και ωραίο και δυσάρεστο. Έχουμε βρει το top 10, το top 10 των παραβάσεων, έτσι, συνηθισμένα πράγματα, τα οποία λίγο πολύ όλοι τα κάνουν. Να ξεκινήσουμε. Πάντως καλό είναι τώρα, εν ώψη των εκδρομών για τις γιορτές, να κρατήσουμε τα όποια χρήματα έχουμε έτσι, στη διάθεσή μας, για να περάσουμε καλά, όχι να τα δίνουμε... Και να τα ξοδέσουμε κάπου αλλού. Στα πρόστιμα, ακριβώς. Για πάμε να δούμε και θα σου πω εγώ ποια από αυτά θα πληρώσουμε και ποια όχι. Κινητό τηλέφωνο. Ναι. Μιλάτε. Όχι, δεν απαντάει κανένα. Τι να πούμε τώρα ότι μιλάμε. Θα σου κάνω μετά το λογαριασμό από όλο το πρόστιμο. Πρόστιμο 100 ευρώ, αφαίρεση άδειας οδήγησης για 30 ημέρες. Και εδώ να σας πω ότι επιτρέπεται μόνο το Bluetooth, όχι το hands-free με το καλωδιάκι. Το καλωδιάκι απαγορεύεται. Το Bluetooth χωρίς καλώδιο επιτρέπεται. Πόσο είπες, 100 ευρώ. 100 ευρώ. Γράφω εγώ. Ναι. Θα έχουμε μεγάλο λογαριασμό. Ή 50 ευρώ, αν πας σε 10 μέρες. Παρκάρισμα στο πεζοδρόμιο, πλατείες κλπ. Πρόστιμο 80 ευρώ. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου σου παίρνουν και τις πινακίδες κυκλοφορίας. Εκεί έχεις πρόβλημα. Τώρα, ειδικά εν ώψη γιορτών που δεν βρίσκεις να παρκάρεις. Ναι. Αυτό είναι πολύ συνήθιστο φαινόμενο. Πάμε τώρα, κάτι άλλο. Το οποίο αρκετοί δεν το κάνουν, κυρίως σε αυτοί που είναι κάποιες ηλικίες, θα έλεγα. Μη χρήση ζώνης. Πολλοί διαφορούν τη ζώνη ασφαλείας. 350 ευρώ. Και εκεί έχουμε και αφαίρεση άδειας του οδηγού. Κάποιες ηλικίες τι είναι, προς τα κάτω. Άμα είναι προς τα πάνω. Η νέα γενιά είναι συνειδητοποιημένη. Και παιδιά, και όχι, γιατί επειδή, στο λέω, επειδή και προς τα κάτω, τα παιδιά πρέπει να τα ελέγξεις πάρα πολύ αν έχουν βάλει τις ζώνες. Πολλές φορές σου λένε την έβαλα και δεν την έχουν βάλει. Βέβαια, αυτό δεν είναι μόνο θέμα προστίμου. Είναι και, είναι και συνήθεια στο παιδί. Άμα μάθει από μικρό να φοράει τη ζώνη, θα μπαίνει στο αυτοκίνητο και θα φοράει τη ζώνη. Πόσο είναι το πρόστιμο? Μόνο 350 ευρώ. Παλάσκα. Ναι. Πάντως να σας πω κάτι, είναι καλό που είναι υψηλό αυτό το πρόστιμο. Γιατί πολλές ζωές θα σωζόντουσαν αν φοράγανε ζώνη τελικά. Πολύ σωστή παρατήρηση. Υπερβολική ταχύτητα. Τώρα εκεί πέρα, ανάλογα με το πόσα χιλιόμετρα έχουμε ξεπεράσει το όριο, έχουμε από 40 έως 350 ευρώ. Το ανώτατο που μπορούμε να οδηγήσουμε είναι τα 150 χιλιόμετρα την ώρα. Από εκεί και πέρα έχεις πολύ μεγάλο πρόβλημα. Σου παίρνουν και άδεια. 150 σου παίρνουν... εκεί που επιτρέπεται, εννοείς. Εννοώ για να μην σου πάρουν την άδεια, αν είσαι σε αυτοκινητόδρομο. Η ανώτερη ταχύτητα στην Ελλάδα σε αυτοκινητόδρομο είναι τα 130. Αν ξεπεράσει όμως τα 150, ό,τι όριο και να έχει ο δρόμος. 20 παραπάνω λοιπόν από το επιτρεπόμενο. Στα 150 πάντα λέμε. Έτσι. Βέβαια, μερικές φορές, άμα θέλουν να σε γράψουν, σε γράφουν. Εμένα μου έχει τύχει να με γράψουν επειδή πήγαινα με 55 ή 60 και το όριο ήταν 50. Και εμένα με έχουν γράψει για 5. Σε σταματήσανε για την ταχύτητα. Ναι, και με γράψανε γιατί. Ναι, όχι, γι' αυτό. Και λέω, μα μόνο 10 χιλιόμετρα. Δηλαδή, μπορεί αυτό να ασυνείδητα για 10 χιλιόμετρα, δεν το παρατηρήσα. Είστε παραβάτης, μου λέει, μου κόψε κλίση κανονικά. Και εγώ και μάλιστα. Είσαι παραβάτης. Εντάξει, δηλαδή ήταν 50 και πήγαμε 60. Εντάξει. Δεν είπε και κάτι καλό στον αστυνομικό. Ορίστε, οι συμβουλές που μας δίνει ο Καρέξπερτ.
Εγώ λέω πώς αντιμετωπίζουν οι πολλοί αστυνομικοί τα πράγματα. Ναι. Εντάξει, άμα ήταν γυναίκα, μπορείς να της πεις τι ωραία νύχια που έχετε, παραδείγματος χάρη. Βέβαια, ήταν ευσυνείδητος αστυνομικός τώρα για να σε γράψει η αλήθεια είναι. Το σωστό είναι, άμα ξεπεράσει το όριο. Άλλο δεν μας συμφέρει για 5 χιλιόμετρα, αλλά δεν πειράζει. Ναι. Εντάξει, υποστηρίξτε τον κι εσείς. Εντάξει, μπράβο σας. Συγχαρητήρια. Ανασφάλιστο όχημα. 2 εκατομμύρια με 2,5 εκατομμύρια οχήματα στην Ελλάδα κυκλοφορούν ανασφάλιστα. Πρόστιμο 500 ευρώ αφαίρεση άδειας και πινακίδες. Να κάνουν το σταυρό τους όσοι δεν έχουν ασφάλεια να μην εμπλακούν σε ατύχημα. Κοίταξε. Αυτό έχει τώρα πολλές διαφάνειες. Το θέμα είναι να μην σε τύχει. Καταλαβαίνουμε γιατί δεν έχουν πληρώσει τις ασφάλειες οι άνθρωποι. Έτσι, γιατί δεν μπορούν ακριβώς. Απ' την άλλη, όμως, άμα σε τρακάρεις, ένα ποιος θα σου πληρώσει. Αν δεν έχεις να πληρώσει την ασφάλεια. Αν δεν έχεις στα δικαστήρια μια ζωή και δεν θα πάρεις τα θέματα σου ποτέ. Η Βίκη έχει δίκιο. Αν δεν έχεις να πληρώσει την ασφάλεια, δεν κυκλοφορείς το αυτοκίνητο. Τι να κάνεις όμως, άμα πρέπει να πας τα παιδιά στο σχολείο από εδώ από εκεί. Αν όμως γίνει κάτι, χτύπα ξύλο, να μην το χτυπήσω. Μετά θα σου πάρουν όχι μόνο το αυτοκίνητο, το σπίτι, θα τρέξεις στα δικαστήρια. Έχεις, μιλάμε μετά να αντιμετωπίσεις πολλά πράγματα. Άλλο. Παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδήγησης κυκλοφορίας. Όσο πάει και γίνεται πιο πολύ... δύσκολο το θέμα. Τώρα να περάσει τώρα με κόκκινο είναι ό,τι χειρότερο. Μπορείς, εκεί μπορεί να σκοτώσει άνθρωπο. Και έτσι πρέπει να είναι τσουκτερό για να αποφάρει να το λέει μετά. Ήταν πορτοκαλοκόκκινο. Αυτό είναι. Ήταν βαθύ πορτοκαλί. Το βαθύ πορτοκαλί. Το πορτοκαλί πάει και έρχεται. Το κόκκινο-κόκκινο. Όχι, βέβαια. Ανάποδα στον δρόμο, τώρα αν πηγαίνουμε, έχουμε πρόστιμο 200 ευρώ αφαίρεση άδειας οδήγησης και κυκλοφορίας. Και αυτή πολύ σημαντική παράβαση. Νομίζω ότι πρέπει να είναι μεγαλύτερο πρόστιμο. Γιατί να πηγαίνεις ανάποδα στον δρόμο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Εννοείται. Και εδώ τώρα οι περισσότερες μαμάδες δεν το ξέρετε και μπαμπάδες, αν δεν χρησιμοποιούν τα παιδιά παιδικό κάθισμα. Είναι υποχρεωμένοι οι γονείς, όταν έχουν μέσα μικρά παιδιά, μέχρι να έχουν παιδικό ηλικία, κάθισμα. Βασίλη. Αυτό έχει να κάνει με το ύψος και με τα κιλά. Περίπου, γιατί να σου πω κάτι, ούτε εγώ ξέρω ακριβώς, ας πούμε, με το νόμο μέχρι ποια ηλικία. Άμα είναι πολύ μικρά τα παιδιά μηνών, καλά, χρησιμοποιούμε, εντάξει, να τα πάρουμε λίγο την αρχή, χρησιμοποιούμε τα καθίσματα τα οποία μπαίνουν ανάποδα. Τα μπεμπέ. Έτσι. Μετά πηγαίνουμε στα καθίσματα που είναι τύπου μπάκετ. Ναι. Εκεί μπορεί να καθίσουν και 5 και 6 ετών, ανάλογα το κάθισμα και πόσα ανοίγματα έχει. Μετά υπάρχει ένα άλλο κάθισμα, το οποίο στην ουσία. Υπάρχουν αυτοκίνητα που είναι από μόνα του σηκώνονται, αλλά υπάρχει και ένα άλλο ειδικό κάθισμα, το οποίο το βάζει. Όλα έχουν να κάνουν με το ύψος για να βλέπουμε η ζώνη να περνάει από εδώ μπροστά μας, να πηγαίνει στο κεφάλι. Περίπου μέχρι την ηλικία των 10. 10, 12. 10-12. Νομίζω ότι... Και λίγο παραπάνω. Ανάλογα όλα. Εκεί είναι... το πρόστιμο πόσο είναι? Το πρόστιμο είναι 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας οδηγού. Μάλιστα. Είναι και υψηλό το πρόστιμο. Αλλά έχει να κάνει κυρίως με την ασφάλεια των παιδιών. Νομίζω εκεί ότι πολλοί γονείς που δεν το τηρούν αυτό μέχρι αυτή την ηλικία είναι επειδή δεν το γνωρίζουν. Δεν το γνωρίζουν καλά. Βλέπουν ότι το παιδάκι έχει ψηλό, σου λέει χωράει το κάθισμα, δεν είναι μωρό. Εντάξει, όλα έχουν να κάνουν και με τη ζώνη. Και τα παιδιά δεν θέλουν να κάτσουν κιόλας μετά από μια ηλικία. Είναι, γίνεται πόλεμος για να κάτσουν στο παιδί. Αν βλέπεις όμως, Κιμ, τώρα το παιδί, το έχεις βάλει στο κάθισμα και όταν του φοράς τη ζώνη. Ναι. Δεν πρέπει να φοράς ζώνη. Η ζώνη περνάει από το κεφάλι. Ωραία. Κάτι πάμε γίνεται. Και στην τελευταία κάρτα. Θέω το πρόστιμο 400 ευρώ. Πολύ υψηλό το πρόστιμο. Και αν είσαι μεθυσμένος και ειδικά τώρα που πλησιάζουν οι γιορτές, πολλοί πίνουν, να ξέρετε ότι έχουμε πρόστιμο από 200 έως 700 ευρώ. Αυτό είναι μια χαρά το πρόστιμο. Είναι αυτό. Ας αφήσουμε το. Βέβαια, ανισχύει πάρα πολύ. Πας δικαστήριο, πας χίλια δύο πράγματα. Αυτό. Λοιπόν, επειδή όμως δεν είναι μόνο τα πρόστιμα που μας ενδιαφέρουν τώρα που ξεκινάμε για τις διακοπές, επειδή από ό,τι φαίνεται χιονάκι θα έχουμε όλο και πάλι αυτές τις μέρες. Θα δούμε, Βασίλη, πώς μπορούμε να περάσουμε αλυσίδες στα λάστιχα μας. Αυτό είναι το πρόβλημα, νομίζω, από... για ένα πολύ μεγάλο ποσοστό οδηγών. Οι 8 στους 10 δεν ξέρουν. Και έχουμε και έναν guest εδώ. Βέβαια, βέβαια. Που μας έχει κάνει την τιμή να έρθει σήμερα να μας δείξει πώς περνάμε τα λάστιχα. Όχι τα λάστιχα. Τις αλυσίδες στα λάστιχα. Ναι, τις αλυσίδες στα λάστιχα. Λεωνίδας Κύρκος, καλώς ήρθατε. Ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε Καλησπέρα. Σήμερα εδώ να μας δείξετε αυτό. Έχει με να κάνει και με το αυτοκίνητο, γιατί εσείς είστε οδηγός αγώνων. Και σίγουρα ξέρετε εσείς πιο καλά από όλους μας πόσο σημαντικές είναι αλυσίδες. Σε δύσκολες συνθήκες. Σε δύσκολες συνθήκες. Όπως είναι το χιόνι, ο πάγος. Ακριβώς. Πάντως ο Λεωνίδας, άμα πάει κάποιος στο μαγαζί του και πει ότι είμαι οδηγός αγώνων, μπορεί να τον μπερδέψει. Μπορεί να νομίζει ότι πουλάει κύπελα. Πόσα κύπελα έχεις, Λεωνίδα? Δεν τα μετράω. Αμέτρητα. Δεν τα μετράω. Αμέτρητα. Τα έχω. Λοιπόν, τι κάνουμε. Έχουμε το λάστιχο, το αντιλαμβανόμαστε. Είναι πάνω στο αυτοκίνητο το λάστιχο, πρέπει να τα βγάλουμε τα όχι, λάστιχα. Όχι, δεν βγάζουμε. Είναι πάνω στο αυτοκίνητο. Τώρα αυτό είναι στον αέρα. Αυτό είναι στον αέρα. Το λάστιχο πατάει κανονικά κάτω. Παίρνουμε την αλυσίδα. Ναι. Πρώτα την ξεπερδεύουμε. Την έχουμε. Να είναι ξεπερδεμένη. Ναι, έτσι είναι όλες οι αλυσίδες, δεν έχω ξαναδεί, γι' αυτό ρωτάω. Έτσι περίπου. Ωραία. Έχουν το ίδιο. Όπως είναι, το αυτοκίνητο, το λάστιχο πατάει κάτω.
Περνάμε από το πίσω μέρος, θα δικά μου τον κύκλο έτσι, να σου το πούμε, ότι είναι το λάστιχο και πατάει. Ναι. Κάνω αυτό το πράγμα. Το φέρνω από το πίσω μέρος. Πριν ξεκινήσουμε, θα πρέπει να έχουμε φορέσει και γάντια. Γιατί με τις θερμοκρασίες που έχουμε. Σίγουρα. Ναι, χωρίς τα γάντια δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε δουλειά. Για να παγώσουμε τα χέρια. Χέρια. Δεν είναι ότι θα λερωθούμε. Γι' αυτό και θα πρέπει να φοράμε τα γάντια. Και θα φοράμε... Όχι μάλινα. Ξεκινάμε. Ναι. Το γυρίζουμε δηλαδή από κάτω. Το φέρνω από το πίσω μέρος. Πάνω κοντά εδώ. Είναι το φτερό. Αλλά εντάξει, παιδευόμαστε λίγο, θα το βάλουμε. Έχει αυτό το κρίκο. Το συνδέουμε εδώ. Φέρνουμε την αλυσίδα. Τώρα, άμα δεν τα βάλουμε σωστά, τι μπορεί να γίνει? Δεν θα μπει. Αυτό. Στην ουσία, Λεωνίδα, να πάει το αυτό λάστιχο. Το πλαστικό κομμάτι από την πίσω από πλευρά. Την πίσω. Φέρνουμε μετά την αλυσίδα, φέρνουμε αυτό τους δύο κρίκους. Ναι. Το κόκκινο με το κόκκινο. Το ενώνουμε. Σπρώχνουμε, όπως τραβάμε την αλυσίδα. Mm-hmm. Εν τω μεταξύ, πολλές φορές αυτό δεν ξεκινάς έτσι το ταξίδι. Κάποια στιγμή φτάνεις σε ένα σημείο που λες δεν προχωράω και αναγκάζεσαι πάνω στον δρόμο, ας πούμε στη λουρίδα ασφαλείας, να περάσεις τις αλυσίδες. Σωστά. Σωστά. Αν οδηγήσουμε σε δρόμο που δεν έχει χιόνι με τις αλυσίδες. Για μικρή απόσταση μπορούμε. Για μεγάλη απόσταση όχι, γιατί η αλυσίδα θα καταστραφεί, θα κοπεί και τα αυτοκίνητα θα κοπανάει όλο. Ωραία. Λοιπόν, τι άλλο κάνουμε τώρα, εκεί που πατάει όπως το πατάει, σπρώχνουμε το αυτοκίνητο λίγο μπροστά, το κάνουμε 10 πόντους μπροστά για να μπορέσει να ακολουθήσει, να πατήσει. Γιατί αυτό είναι... Και άμα δεν σπρώχνεται. Θα το βάλουμε μπροστά και θα πάμε μπροστά. 10... Α, λίγο. Ναι, μισό μέτρο πιο μπροστά. Να γυρίσει. Ναι. Και τραβάμε μετά. Για να βάλουμε και τα άλλα clips. Αυτά εδώ. Α, πρέπει να κάνουμε δηλαδή το ίδιο πράγμα γύρω-γύρω, σωστά. Ναι, σπρώχνουμε. Εύκολο είναι. Εύκολο. Εύκολο εγώ νομίζω είναι. Ότι άμα το κάνεις μία φορά, μετά δεν έχει κανένα πολύ πρόβλημα. Mm-hmm. Τώρα, το κάθε λάστιχο έχει το δικό του μέγεθος. Έχει το δικό του μέγεθος. Αυτά τα έχουμε φοδιαστεί πιο νωρίς. Mm-hmm. Οπότε πάμε, ρωτάμε έχουμε... στο μαγαζί. Ναι, αυτά τα έχουμε μαζί ένα λάστιχο, ξέρω εγώ, 17. Ζάντες, λέμε, ξέρω εγώ, 185, 60, ναι. 15. Θα πάρουμε τις αντίστοιχες αλυσίδες που θα μπαίνουν σε αυτά τα λάστιχα. Mm-hmm. Έδειξα πώς μπαίνει. Εδώ. Τραβάμε. Εκεί το σφίγγουμε τώρα. Το σφίγγουμε, περνάμε από το κρίκο και εδώ σε κάποιο σημείο το ενώνουμε. Όπου βρούμε, δηλαδή όπου τεντώσει. Όπου τεντώσει. Αφού τσουλήσουμε περίπου κάνα χιλιόμετρο, ξανασταματάμε, σιγά λοιπόν να πάμε γρήγορα και ξαναελέγχουμε γιατί μπορεί να χρειαστεί να μαζέψουμε λίγο τον μπόσικο. Γιατί μπορεί να πάρει λίγο μπόσικο. Να έχει χαλαρώσει. Να έχει χαλαρώσει. Αυτό τώρα δεν μπορεί να φύγει, έτσι. Δεν φεύγει. Μέχρι ποια ταχύτητα μπορούμε να αναπτύξουμε με τις αλυσίδες? Χαμηλές ταχύτητες, 30, 20, δεν μπορούμε να πάμε πιο πολλά χιλιόμετρα. Mm-hmm. Πότε ξέρουμε πότε πρέπει να βάλουμε αλυσίδες? Όταν θα δούμε ότι έχει ασπρίσει κάτω ή όταν έχει και πάγο. Δηλαδή όταν βλέπουμε ο δρόμος και στον πάγο κάνει, δεν είναι μόνο για το χιόνι, γιατί μπορεί να έχει παγώσει πιο νωρίς. Αν έχει λιώσει το χιόνι, να έχει παγώσει. Και εκεί χρειαζόμαστε. Και σε παχύ χιόνι επίσης. Και σε παχύ χιόνι. Βέβαια, εγώ έχω ας πούμε το εξής ερώτημα. Γιατί συνήθως, ας πούμε, πας κάπου. Ο δρόμος είναι φυσιολογικός. Οδηγείς κανονικά. Ξαφνικά βλέπεις κάποια σημεία που έχουν πάγο. Τι κάνω? Άμα το βάλω, μπορεί να καταστραφεί η αλυσίδα. Άμα δεν το βάλω. Αναλόγως εδώ, πώς τι απόσταση να ανακαλύψεις και πόσο χιόνι θα έχει πάγο, βάζεις και ανάλογα τις αλυσίδες. Και στις 4 ρόδες βάζουμε. Στις 2, εκεί που είναι η κίνηση. Αν το αυτοκίνητο έχει μπροστά η κίνηση, θα το βάλουμε μπροστά. Αν είναι πίσω η κίνηση, θα το βάλουμε πίσω. Αν είναι τετρακίνητο, γιατί πολλοί μπερδεύονται. Αν είναι τετρακίνητο, θα το βάλουμε μπροστά για να έχουμε καλύτερο τιμόνι. Εδώ μας έχει φέρει η Λεωνίδα και. Ναι, έχουμε φέρει και μια κουβέρτα. Πίσω από τις αλυσίδες υπάρχει και. Μια κουβέρτα. Αυτή είναι μια πολύ εύκολα που μπαίνει επάνω. Mm-hmm. Και μπαίνει σε αυτοκίνητα τα οποία είναι χαμηλωμένα, αυτοκίνητα που έχουν βάλει πιο φαρδιά λάστιχα. Για να μην χτυπήσει η αλυσίδα. Για να μην χτυπήσει η αλυσίδα. Για να μην χτυπήσει η αλυσίδα στο. Πάνω στο φόλο. Στο φόλο, στο αμορτισέρ από μέσα, στο ψαλίδι. Και έχουν βγάλει μια εναλλακτική δηλαδή που κάνει. Και κάνει την ίδια δουλειά. Κουβέρτα, κάνει την ίδια δουλειά. Μάλιστα. Με αυτό να υποθέσουμε ότι μπορούμε να πάμε και καλύτερα στο δρόμο. Ναι, να πατήσουμε και λίγο στο δρόμο χωρίς να καταστραφεί το λάστιχο και το αυτοκίνητο. Να το πιάσω λίγο. Δεν πρέπει να το βάλουμε σε χώμα. Ενώ αυτό σε χώμα η αλυσίδα δεν έχει πρόβλημα. Mm-hmm. Δεν πρέπει να είναι σε πέτρες γιατί θα κοπεί. Ναι. Θα είναι μόνο για την άσφαλτο. Μάλιστα. Οι τιμές περίπου πού κυμαίνονται? Δεν το ξέρω. Δεν είναι... Έχω... Ανοιχτή αγορά. Ανοιχτή αγορά.
Αλλά μπορεί να, θέλω να ρωτήσω ότι αν βρούμε κάπου... Φθηνές αλυσίδες. Ναι. Εμένα η άποψή μου είναι, άμα είναι φθηνές, πολύ φθηνές οι αλυσίδες, να μην τις αγοράσουμε. Γιατί αν είμαστε στο βουνό, βάλουμε αλυσίδες και ξαφνικά μετά από 2, 3, 5 χιλιόμετρα σπάσουνε, ναι. Έχουμε να κάνουμε και με την ασφάλειά μας. Γιατί άμα κοπεί κανένα σωληνάκι των φρένων, παραδείγματος χάρη. Ναι, γιατί μέσα είναι τα σωληνάκια, ναι. Είναι τα καλώδια. Τι διάρκεια ζωή έχουν αυτά, ένα χειμώνα, δύο. Εάν δεν πολύ χρησιμοποιηθούν, εάν δεν έχουν πολύ πατηθεί, μπορεί να έχουν πολλά χρόνια. Πρέπει να υπάρχουν σε όλα τα αυτοκίνητα έτσι. Πρέπει όταν κάποιο ο οποίο θα πάει ταξίδι και θα πάει σε σημείο που μπορεί να πιάσει χιόνι, θα πρέπει να είναι εφοδιασμένο με αντίστοιχα ή αλυσίδε ή κάποια κουβέρτα. Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Και για τις γυναίκες. Γιατί στο βουνό δεν έχουμε Λεωνίδα Κύρκο να μας αλλάξουν. Παίρνουμε τηλέφωνο την οδική βοήθεια και σου λέμε: έχουμε πρόβλημα. Μπορείτε να μας βοηθήσετε. Πάντως νομίζω ότι τώρα που το είδα, μπορεί και να τα καταφέρεις. Δηλαδή, αν δεν έχει χιονωθεί, έλα έξω. Δηλαδή, και δεν μπορείς να περάσεις. Πολύ εύκολα για τις κυρίες. Είναι η κουβέρτα. Πάρα πολύ εύκολα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήρθατε σήμερα και μας το δείξατε εδώ έτσι ζωντανά. Και θα σας περιμένουμε μία άλλη εκπομπή να πούμε και για τους αγώνες. Που έχουμε να πούμε πολλά. Διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Η ώρα και σήμερα έτσι γρήγορα. Δεν το κατάλαβα. Νερό. Νεράκι. Βγαίνουν ωραία πράγματα σήμερα, γι' αυτό μάθαμε πολλά. Φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εγώ όμως να σας θυμίσω ότι εσείς συνεχίζετε να παίρνετε τηλέφωνο στο τηλέφωνο της εκπομπής μας, το 211-55-55-50, για το μεγάλο μας δώρο, την εντυχισμένη κουζίνα από την εταιρεία Grupo Cucine, αξίας 2.000 ευρώ, συν όλες τις ηλεκτρικές συσκευές, το μεγάλο μας δώρο που θα κληρώσουμε στην εκπομπή της 5 Ιανουαρίου. Όλες οι συμμετοχές θα μπουν στη γιάλα που είναι εδώ μπροστά μας και ένας τυχερός ή μία τυχερή θα κερδίσει το μεγάλο μας δώρο. Και επειδή πώς θα μπορούσε να κλείσει η εκπομπή πιο ωραία, δικό σου και εμείς εδώ πάλι το επόμενο Σάββατο στις 12 η ώρα το μεσημέρι, Μαγκαζίνο Live, σας περιμένουμε. Δεν με πίστεψες ποτέ, δεν με άφησες καημέ. Να σου δείξω το πόσο σ' αγαπάω. Δε σε χόρτασα κι εγώ και έχω κάνει σαν Θεό. Κι όπου πάω μαζί σε κουβαλάω. Σ' αγαπάω. Θα περάσει, το ξέρω, θα περάσει. Κι αυτή τη νύχτα που διαβολιές έχουν πιάσει. Μα φοβάμαι πως κι απόψε αν δεν σε δω, κάποια τρέλα θα κάνω και θα έρθω. Δε σε πίστεψες ποτέ, δεν με άφησες καημέ. Να σου δείξω το πόσο σ' αγαπάω. Δε σε χόρτασα κι εγώ και σε έχω σαν Θεό. Κι όπου πάω μαζί σε κουβαλάω. Δε με πίστεψες ποτέ, δε με άφησες καημέ. Να σου δείξω το πόσο σ' αγαπάω. Δε σε χόρτασα κι εγώ και σε έχω σαν Θεό.